Καλημέρα σας. Καλημέρα από την γλυκιά ζωή και την πρωινή παρέα της ΕΤ1 για να περάσουμε μαζί μια μισή ώρα με ιδέες, με παρουσιάσεις, με πρόσωπα και γεγονότα της επικαιρότητας, με χαμογελαστές παρουσίες και ελπίζουμε με ενδιαφέροντα θέματα αλλά και νόστιμες ιδέες για την καθημερινότητά μας. Σήμερα είναι η μέρα που η γλυκιά ζωή σας κάνει μια βόλτα στον κόσμο της έντυπης, αν θέλετε. Αλλά βλέπω ότι παιδικά βιβλία έχουμε πολλά. Θα έρθει λοιπόν σε λίγο κοντά μας η κυρία... Νίκη Κατή, η οποία είναι η συνεργάτη της εκπομπής μας, που έχει διαβάσει, έχει χρησιμοποιήσει αυτό το τετραήμερο για να διαβάσει και να μελετήσει τα βιβλία και τις νέες εκδόσεις, που σήμερα ειδικά επικεντρώνονται σε παιδικά. Έρχεται και καλοκαίρι σιγά σιγά και πρέπει να ξέρουμε τι διαβάζουμε στα παιδιά μας, στα ανιψάκια μας, για να περνάμε καλά και να κοιμούνται και αυτά το βράδυ. Δεν έχουμε όμως μόνο αυτά. Σε λίγο θα μιλήσουμε με έναν γιατρό, έναν αγγειοχειρουργό, που έχει να μας πει κάποια πράγματα. Θα το έλεγα και ομορφιά, αλλά είναι και θέμα υγείας. Έχει να μας πει κάποια πράγματα για όσες και όσους από εμάς υποφέρουν από προβλήματα του κυκλοφορικού στα πόδια. Που κάνουν κάποιες φλεβίτιδες, κάνουν κάποιες αρχές κυρσών. Νομίζω ότι επειδή είναι ένας νέος άνθρωπος και ένας πολύ καλός επιστήμονας, θα μπορέσει με πολύ απλά λόγια να μας πει αρκετά σοβαρά πράγματα για να έχουμε την υγεία μας από την κορφή μέχρι τα νύχια που λένε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Μαζί μας σε λίγο θα είναι η κυρία Ρένια Λουιζίδου και φυσικά το χαμογελαστό πρόσωπο της κυρίας Κατερίνας Κοκκινέλη, το οποίο γίνεται πιο χαμογελαστό όταν δίπλα της είναι ο ζαχαροπλάστης κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλή σας μέρα και καλό μήνα. Καλό μήνα. Δεν είναι μόνο κύριε Παπαδόπουλο ότι είσαστε ένας έξοχος σεφ ζαχαροπλαστικής, είναι ότι η Κατερίνα είναι και λιγάκι γλυκατζού και όσο να είναι αυτές οι γεύσεις την τη φτιάχνουν. Γι' αυτό δεν φέρνουμε πολύ συχνά το Γιάννη εδώ πέρα, γιατί έχω πρόβλημα. Μια φορά την εβδομάδα φτάνει. Καλά είναι. Όλα καλά. Δόξα τω Θεώ. Και ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος και τα Παπαγκαλίνο και μια γλυκοσυνταγή για σήμερα που είναι. Που είναι, τι είναι. Είχαμε υποσχεθεί την ημέρα που κάναμε αφιέρωμα για το λεμόνι, λεμονόπιτα. Εσύ το έχεις πει άλλωστε, lemon pie ή λεμονόπιτα καλύτερα. Με ωραία τάρτα από κάτω, γιατί έτσι γίνεται η λεμονόπιτα, πασταφλόρα δηλαδή για βάση. Και από πάνω κρέμα με λεμόνι. Βάση το λεμόνι. Εύκολο, είναι. Εύκολο γλυκό. Εύκολο γλυκό είναι. Θέληση χρειάζεται, γιατί μπορούμε να το δούμε λίγο πολύπλοκο, αλλά είναι πάρα πολύ εύκολο. Να πάρουμε μια γεύση από το τι άλλο περιέχει σήμερα η γλυκιά ζωή και αμέσως μετά να προχωρήσουμε στη συνταγή για τη lemon pie, την οποία θα σας συνιστούσαμε έτσι ευγενικά και γλυκά να αντιγράψετε, γιατί είναι ένα γλυκό που καλό είναι να υπάρχει. Να δούμε τι άλλο έχουμε. Να δούμε. Σήμερα στη γλυκιά ζωή. Καλύτερα οι δυο μας. Γυμναστική για ζευγάρια. Και ακόμα, ένας αγγειοχειρουργός μας μιλάει για τα όμορφα πόδια απαλλαγμένα από προβλήματα κυκλοφορίας. Σε λίγο μαζί μας στο στούντιο, η Ρένια Λουιζίδου. Θα είναι μια ενδιαφέρουσα ζωή σήμερα, μια γλυκιά ζωή. Και λέγοντας τη λέξη ζωή, ίσως το πολυτιμότερο, τι ίσως τώρα λέω φιλοσοφίες, το πολυτιμότερο αγαθό, θέλουμε να σας θυμίσουμε πως ο ελληνικός σύνδεσμος Susan Komen, επαναλαμβάνω πολύ γνωστό σύνδεσμος, τον έχουν παρουσιάσει από την εκπομπή μας, ο ελληνικός σύνδεσμος Susan Komen, σύνδεσμος που έχει ιδρυθεί και είναι ενεργά συντονισμένος για την καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού, διοργανώνει αυτή την Κυριακή, 6 Μαΐου, μία μεγάλη πορεία, πραγματικά είναι η πορεία για τη ζωή. Ενώ πάρα πολλές γνωστές ελληνικές εταιρείες συμμετέχουν ως χορηγοί, η πιο σημαντική ιστορία από όλες είναι η θέληση αυτών των γυναικών, οι οποίες έχουν νικήσει τον καρκίνο του μαστού, γιατί νικέται. Και στην εποχή μας νικέται εύκολα σχεδόν. Να δώσουμε όμως και τηλέφωνο που μπορούν οι φίλοι μας να απευθυνθούν, τηλέφωνο επικοινωνίας για την πορεία για τη ζωή. Έτσι λέγεται αυτό που πρόκειται να γίνει την Κυριακή 6 Μαΐου. Τηλέφωνα λοιπόν επικοινωνίας 01-77-90-913. Επαναλαμβάνω 01-77-90-913 και 77-96-225. Το Ίδρυμα Susan Komen αποτείει φόρο τιμή στις γυναίκες που έχουν επιβεβαιώσει
και επιβιώσει φυσικά και επιβεβαιώσει τη θέλησή τους για ζωή μετά τη διάγνωσή τους. Θα τις δείτε όλες μαζί, αθλήτριες, δυνατές, μαζί με τις φίλες τους, μαζί με τις οικογένειές τους, στην πορεία 6 Μαΐου στην Αθήνα. Φεύγουμε από αυτό το θέμα, θα επανέλθουμε κάποια στιγμή μέσα στη διάρκεια της εβδομάδος και επιστρέφουμε στη μικρή μας συνταγή. Λεμονόπιτα. Παρακολουθώ με πολύ προσοχή, γιατί δεν την έχω. Είμαι σίγουρη. Δεν την έχω. Και σας αρέσει και πολύ. Λοιπόν, τι έχει μέσα η γνωστή μας lemon pie. Πολύ ωραία. Και ναι. Με τι πάει. Λοιπόν, να πούμε ότι ξεκινάμε πρώτα με τη βάση. Ναι, να δώσουμε πρώτα τη βάση και να τα φτιάχνουμε ένα-ένα για να μην μπερδέψουμε τον κόσμο. Έτσι, και τα δώσουμε όλα μαζί. Όχι, όχι, όχι. Θα ξεκινήσουμε κανονικά με την pasta flora, που είναι η βάση κάτω από την λεμονόπιτα. Θα χρειαστούμε λοιπόν, αυτό βγάζει ένα ταψάκι. Λίγο παραπάνω αυτό βγάζει. Δύο ταψάκια. Δύο ταψάκια. Δύο ταψάκια. Λοιπόν, θα χρειαστούμε 330 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Βεβαίως. Για όλες τις χρήσεις. 100 γραμμάρια ζάχαρη άχνη. 145 γραμμάρια βούτυρο, ένα αυγό, 25 γραμμάρια γάλα και 5 γραμμάρια baking powder. Τα 5 γραμμάρια φανταστείτε ότι είναι μια μυτίτσα από το κουταλάκι του γλυκού. Δεν είναι παραπάνω, τα λέμε μια ακόμα φορά. 330 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 100 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, 145 γραμμάρια βούτυρο, ένα αυγό, 25 γραμμάρια γάλα και 5 γραμμάρια baking powder. Αυτά είναι τα υλικά για να φτιάξουμε την pasta flora. Είναι η βάση της λεμονόπιτας. Γιάννη, τι κάνουμε όμως? Ξεκινάμε. Έχουμε τα υλικά αυτά. Ωραία. Ξεκινάμε. Βάζουμε το αλεύρι και το baking μαζί. Α, έχουμε ανακατέψει το αλεύρι μαζί με το baking. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Και τη ζάχαρη άχνη. Πολύ ωραία. Τα ανακατεύουμε ελαφρώς, ώστε αυτά να γίνουν ένα μείγμα. Τώρα και ρίχνουμε το βούτυρο. Θερμοκρασία δωματίου έχει πάντα μαλακώσει αρκετά το βούτυρο, οπότε θα μπορέσουμε να το αφομοιώσουμε μαζί με πολύ τα γρήγορα. Με και τα υλικά, το αλεύρι, το μπέκιν και την άχνη. Εάν το βάλουμε στο ψυγείο θα έχουμε πρόβλημα, θα είναι πολύ σκληρό και θα βγει η ζύμη πολύ σφιχτή. Αντίστοιχα μπορούμε να το κάνουμε μέσα σε μίξερ. Εάν έχουμε μίξερ είναι ο ίδιος τρόπος, απλώς γίνεται πολύ πιο γρήγορα, εύκολα, χωρίς να κουραζόμαστε. Δεν θα χτυπήσουμε, υποθέτω, πάρα πολύ τη ζύμη γιατί θα σφίξει. Όχι, δεν θα τη χτυπήσουμε καθόλου. Θα τη χτυπήσουμε όσο χρειάζεται για να δέσει, όπως θα τη δέσουμε και εμείς το χέρι εδώ επάνω. Μόλις λοιπόν τη δούμε και γίνει η ζύμη, σταματάμε το μίξερ μας. Έτσι. Να θυμίσω ότι τα υλικά που σας έχουμε δώσει βγάζουν περίπου 2 ταψάκια για pasta flora. Αυτό τη βασούλα που κάνουμε για τις τάρτες από κάτω. Που έχουμε φτάσει λοιπόν εδώ. Θα ρίξουμε και το αυγό. Ρίχνουμε και το αυγό στη μέση. Ένα αυγουλάκι. Και το γάλα μας. Τα υγρά. Έτσι ακριβώς. Υλικά για να μπορέσει να γίνει ζυμάρι. Και αρχίζουμε σιγά σιγά να το ζυμώνουμε. Λεμονόπιτα λοιπόν για σήμερα. Ο Γιάννης έχει έρθει για να εκπληρώσει την επιθυμία μας μετά το αφιέρωμα του λεμονιού. Δώσαμε τότε μόνο συνταγές φαγητού. Έκανα και εγώ μια παραγγελιά. Lemon pie. Τι να κάνουμε. Είδες, τις παραγγελιές όμως δεν τις αφήνουμε έτσι. Μ' αρέσει αυτό το γλυκάκι. Είναι ελαφρύ. Βέβαια. Τρώγεται όλες τις ώρες. Και είναι και χωνευτικό. Δηλαδή, αν δεν χωνεύετε κάποιον, μπορείτε να φάτε μία lemon pie. Μπορούμε βέβαια να πούμε ότι μετά που θα δώσουμε και τα υλικά για την κρέμα λεμονιού που θα βάλουμε πάνω από την pasta flora, μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε αυτή, εγώ τουλάχιστον, που θα την έβαζα, έτσι. Σας ακούω. Να δούμε αν συμφωνείς εσύ τώρα. Αν έχω κάτι να πω, θα το πω. Αν δεν έχω, δεν θα πω τίποτα απολύτως. Αν είναι σε αυτά τα στρογγυλά που αγοράζουμε στο εμπόριο που υπάρχουν, πώς τα λένε αυτά τα. Σε, που είναι ζυμαράκι στρογγυλό. Παίρνουμε τις λεμονόπιτες έτοιμες και δεν είναι σε pasta flora. Ναι. Σε ντόνατς. Ναι. Μπαίνει αυτό μέσα. Λουκουμάδες τα λένε, παιδί μου. Λουκουμάς είναι το στρογγυλό και είναι και το άλλο με την τρύπα μες στη μέση. Δηλαδή, ας πούμε, η διαφορά του λουκουμά και του ντόνατ είναι ότι το ντόνατ είναι ένας λουκουμάς με μία τρύπα μες στη μέση. Όχι, το ντόνατ δεν έχει τρύπα, αυτό που λέω εγώ, γιατί είναι γεμισμένο. Μπερδεύτηκα πάρα πολύ, ας επιστρέψουμε στη lemon pie. Τα υλικά της συνταγής σας δίνουμε και πάλι, γιατί θέλουν ακρίβεια και τα επαναλαμβάνουμε. Είναι έτοιμη τα υλικά της βάσης λοιπόν. Αυτή που φτιάχνει τώρα ο Γιάννης, φανταστείτε τι, αυτό ήταν όλο. 330 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. 100 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, 145 γραμμάρια βούτυρο, ένα αυγό, 25 γραμμάρια γάλα και 5 γραμμάρια baking powder.
Μέχρι στιγμής λεμόν δεν έχουμε δει. Τώρα θα δούμε. Η βάση της πάστα φλόρας είναι, μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για πάρα πολλές τάρτες, με πάρα πολλά φρούτα. Η ζύμη μας λοιπόν είναι έτοιμη. Εδώ θα ήθελα να πω ότι, ναι, επειδή εμείς δεν έχουμε το χρόνο, θα ήθελα λίγο εδώ να τη ξεκουράσουμε τουλάχιστον μισή ώρα στο ψυγείο μας. Πρωτότυπο για ζύμη. Πρέπει να σου πω. Δεν υπάρχει ζύμη που να μην την έχουμε ξεκουράσει. Έτσι ακριβώς. Τώρα, όσο πάμε για τη βάση, παίρνουμε. Αυτή είναι μία βάση που πείτε έχουμε διαλέξει εμείς. Ότι ξεκουράστηκε η ζύμη. Έτσι τώρα, μετά από μισή ώρα στο ψυγείο, θα την ανοίξουμε. Και θα την απλώσουμε πάλι. Την ανοίγουμε σιγά-σιγά για να πάρει το σχέδιο της τάρτας. Ρίχνουμε και λίγο αλευράκι αν θέλουμε να μας βοηθάει για να μην κολλάνε τα χέρια μας. Και γύρω-γύρω γιατί πρέπει να κάνει αυτό το ωραίο σχέδιο που κάνει. Για να έχει καλό αποτέλεσμα. Να πούμε οπωσδήποτε ότι στις περιπτώσεις τάρτας θα τρυπήσετε πριν βάλετε στο φούρνο την τάρτα με ένα πιρούνι για να μην φουσκώσει. Πρέπει να είναι το ζυμαράκι μας χαμηλά. Ναι, ναι, γιατί ακούστε να δείτε τι έγινε. Την Κατερίνα ξεχάσαμε να την τρυπήσουμε. Και πριν τη βάλουμε στο φούρνο και φούσκωσα. Ορίστε, ορίστε μας, είμαστε λίγο έτσι ζουμπουρλούδικα. Γι' αυτό πρέπει να τρυπιούνται τα ταρτίνια με ένα πιρουνάκι. Βεβαίως. Ξεκινάμε λοιπόν και όπως είμαστε εδώ για να έχουμε ωραίο αποτέλεσμα πάντα κόβουμε με ένα μαχαιράκι. Ομοιόμορφα με γύρω έτσι ακριβώς. Και θα το τρυπήσουμε όπως είπε η Κατερίνα. Αλλά εγώ θα της χαλάσω λίγο το χατήρι σήμερα της Κατερίνας και θα διαφωνήσω για αυτό που είπε το έτοιμο. Εγώ πάντα έχω μάθει να δουλεύω και να φτιάχνω τα πράγματα από τη βάση τους με το αλεύρι, τη ζάχαρη, τα αυγό γιατί έχουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Εγώ θέλω να φτιάξουμε ντόνατς, δεν κατάλαβες. Δεν εννοώ να πάρουμε έτοιμα τα ντόνατς, αλλά ότι η συνταγή αυτή που είπες μπαίνει και εκεί μέσα. Η συνταγή, η κρέμα. Ναι. Η κρέμα, ναι. Είδες, ορίστε, δίκαιο είχα, άντε παλιό δεν είπα ότι. Ισοπαλία. Στον επόμενο γύρο θα κερδίσουμε. Ισοπαλία, γιατί λοιπόν, ισοπαλία. Για να τη τρυπάμε φτιάξουμε λοιπόν με το πιρουνάκι. Πολύ, πάρα πολύ. Παντού όλη την τάρτα. Και γύρω-γύρω ακόμα. Και στους πόσους βαθμούς θα την ψήσουμε στους για πόσο 180 ώρα. Από 25 μέχρι και μισή ώρα. Ού, τόσο πολύ. Να το δείξουμε και λιγάκι πώς το έχουμε τρυπήσει. Κόσκινο η τάρτα. Έτσι ακριβώς. Και όταν θα βγει από το φούρνο μετά από μισή ώρα. Θα έχει λοιπόν αυτό το αποτέλεσμα. 180 βαθμούς. Να, να το δείξουμε λοιπόν το αποτέλεσμα. Μην χειροκροτήσεις, μην χειροκροτήσεις, δεν τελειώσαμε. Έτσι ακριβώς. Πάμε λοιπόν τώρα να δώσουμε τα υλικά για την κρέμα λεμόνι. Να δούμε και το λεμόνι. Βέβαια. Να το λεμόνι που θέλεις εσύ, λεμόνι οπωσδήποτε. Τα υλικά για την κρέμα λεμονιού. Για να μπορέσουμε να γεμίσουμε τις δύο ταρτούλες που θα μας βγάλουν η πάστα φλόρα. Θέλουμε. Εμποδίζω, φεύγω. 250 γραμμάρια νερό. Ένα αυγό. 190 γραμμάρια ζάχαρη. 40 γραμμάρια νησεστέ. Χριστός και Παναγία και όλοι οι άγγελοι μαζί. Γιατί καλτίν τον νησεστέ. Τίποτα, προσευχήθηκα. Το ξύσμα ενός λεμονιού και 30 γραμμάρια χυμό λεμονιού. Τι είναι το νησεστέ το οποίο εσύ κάνεις στο σταυρό σου. Το βρίσκουμε στο εμπόριο, εκεί ακριβώς που είναι το αλεύρι, η ζάχαρη, στο ίδιο ράφι και δεν είναι τίποτα άλλο από αλευράκι. Έτσι ακριβώς. Ξέστε, δεν είναι τίποτα άλλο. Ξεκινάμε λοιπόν. Εντάξει. Τα είπαμε τελικά. Βεβαίως, θα τα πούμε άλλη μια φορά. Εσύ μπορείς να αρχίσεις. Γιάννη. Βάζουμε λοιπόν το νερό. 250 γραμμάρια νερό. Το βάζουμε να το ζεστάνουμε. Ένα αυγό, 190 γραμμάρια τη ζάχαρη. Νάτι. 40 γραμμάρια νησεστέ. Ξαναλέω, δεν είναι τίποτα άλλο από αλεύρι. Ένα λεμόνι, ξύσμα ενός λεμονιού. Το έχουμε εδώ μπροστά μας. Και 30 γραμμάρια χυμό λεμονιού. Στο μεταξύ, ο Γιάννης έχει βάλει το νερό, τη ζάχαρη και το ένα αυγό στην κουζίνα μας. Έτσι ακριβώς. Σε ένα σκεύο της κουζίνας μας. Θα βράσει. Βεβαίως. Θα το αφήσουμε να βράσει. Ναι. Αυτό που ήθελα να δείξω τώρα και να το προσέξουμε λίγο αυτό για να μην έχουμε καμιά φορά άλλα αποτελέσματα. Ρίχνουμε το ξύσμα, το λεμόνι, το νησεστέ σε ένα άλλο σκεύος και το χυμό από το λεμόνι. Τα έχουμε ξεχωριστά. Δηλαδή, με συγχωρείς, να επαναλάβω. Βεβαίως. Στο διαφορετικό σκεύος μέσα έχεις βάλει το νησεστέ. Ναι. Το ξύσμα λεμονιού. Ναι. Και το αλευράκι. Και το χυμό λεμονιού. Και το χυμό. Και το χυμό, το νησεστέ, το ξύσμα λεμονιού και το χυμό. Και το χτυπά σε διαφορετικό σκεύος. Ναι, και θα εξηγήσουμε γιατί. Για να πετύχουμε μία κρέμα πολύ σωστή και λία. Θυμίζω ότι το νησεστέ είναι αλεύρι. Σε λίγο ναι. Το νησεστέ λοιπόν είναι αλεύρι το οποίο βρίσκεται στα σούπερ μάρκετ. Ακριβώς στον ίδιο πάγκο που είναι το αλεύρι, ζάχαρη, τα υλικά γιατί για το λένε αλεύρι. Είναι αλεύρι από καλαμπόκι. Ναι, ναι. Τα πάω όλα.
αυτό μπορούμε να το βάλουμε εδώ. Ναι. Ναι. Είναι σκληρό. Βεβαίως, όχι, έτσι ακόμα. Πρέπει να είναι. Σιγά, είναι σιγά. Γιατί είναι νησεστέ, ξύσμα λεμονιού και χυμός λεμονιού. Δύσκολα υλικά ήταν. Να ξαναδώσουμε τη συνταγή για την τάρτα. Όχι ολόκληρη, αυτό το δεύτερο. Την κρέμα λεμονιού. Την κρέμα λεμονιού. Την κρέμα λεμονιού αυτή θέλουμε. Που φτιάχνουμε τώρα. Να σας τη διαβάσω και όλες, γιατί η Κατερίνα είναι κουρασμένη, τράκαρε. Όχι καλά, δεν τράκαρε, με χτύπησε κάποιος ανεδέστατος. Να διακόψω λίγο εδώ και να πω ότι παίρνουμε λίγο από το πρώτο μείγμα που βάλαμε στη φωτιά, που είναι ζεστό, και το ρίχνουμε. Σιγά σιγά, ρίχνεσαι. Να διαβάζω τη συνταγή. Έλα, Γιάννη. Για την κρέμα μας χρειαζόμαστε 250 γραμμάρια νερό, ένα αυγό, 190 γραμμάρια ζάχαρη, 40 γραμμάρια νησεστέ, ένα λεμόνι ξύσμα και 30 γραμμάρια χυμό λεμονιού. Προσοχή παρακαλούμε στις αναλογίες, πρέπει να είναι ακριβείς. Έχουμε φτιάξει τα μείγματά μας χωριστά και τα προσθέτουμε λίγο-λίγο τώρα. Τώρα περιμένουμε βέβαια λίγο να βράσει το πρώτο μείγμα που έχουμε βάλει πάνω. Λοιπόν, να πούμε τι έχουμε κάνει προς το παρόν. Να το πούμε. Έτσι, μέχρι λίγο, αυτό ναι. Να ξεκινήσει να βράζει. Σε αυτό εδώ βάλαμε το νερό, το ένα αυγό και τη ζάχαρη. Mm-hmm. Μόλις αυτό ζεστάθηκε, προσθέσαμε λίγο, ένα ποτήρι του κρασιού ίσως ήταν αυτό και λίγο παραπάνω. Στο διπλανό μείγμα που είχαμε το νησεστέ, το χυμό του λεμονιού και το ξύσμα από το λεμόνι. Αυτό έγινε λίγο. Για να το ομογενοποιήσουμε. Έτσι, μπράβο. Το αφήνουμε λοιπόν και αυτό μόλις ξεκινήσει να βράζει, σιγά σιγά αρχίζει και βράζει αυτό. Και τι θα κάνουμε μετά. Αυτό το κάνουμε για να μην μας πιάσει η κρέμα μικρά μικρά σπυράκια και φαίνεται στο στόμα. Να μην σβολιάσει καθόλου. Έτσι, δηλαδή. Γι' αυτό. Όπως το λέτε πολύ σωστά, κοινώς να σβολιάσει. Επίσης, απλώς και το λέμε για. Στη ζαχαροπλαστική δεν είναι, βγάζει σπυράκια λένε. Έτσι ακριβώς. Και αν λέμε ότι βγάζει σπυράκια σημαίνει μου αυτό. Μου το είπες ότι λέμε πάει ήθελε θέληση. Κατάλαβα ότι είναι δύσκολο γλυκό, ευχαριστώ. Εννοείς να το φτιάξεις? Δεν μπορώ να το φτιάξω. Μα γιατί? Γιατί, Κατερίνα μου, αυτή τη στιγμή το πιο σύνθετο γλυκό που ξέρω να φτιάχνω είναι γιαούρτι με μέλι και καρύδια. Δεν μπορώ να προβιβαστώ κατευθείαν. Φτιάχνεις γιαούρτι με μέλι και καρύδια, εγώ εντυπωσιαστή δηλαδή. Μέχρι να βράσει το φαγητό μας, να μιλήσουμε με τους φίλους μας, θέλουμε να σας θυμίσουμε ότι είναι εν εξελίξη ο Διάπλους του Αιγαίου. Βεβαίως. Ο οποίος συνάντησε τρομερά καιρικά προβλήματα. Μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για μια ομάδα εθελοντών που κυκλοφορεί στα νησιά του Αιγαίου με φουσκωτά, με ιατρικό, ακτινολογικό, διαγνωστικό εξοπλισμό, με γιατρούς, με ειδικευμένο προσωπικό, ακόμα και με ψυχολογική βοήθεια και υποστήριξη, και που κάνει ένα μεγάλο γύρο του Αιγαίου με τα φουσκωτά και επισκέπτεται μέρη που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε γιατρό ή σε διαγνωστικά μηχανήματα. Δυστυχώς, τα εξαιρετικά δυνατά μποφόρ του Αιγαίου έκαναν πάρα πολύ δύσκολο και το ξεκίνημα και την πορεία τους. Και εμείς ανησυχούμε σήμερα, όχι δεν ανησυχούμε μήπως πάθαν κάτι, προς Θεού, μια χαρά είναι οι άνθρωποι, αν είναι συνεπείς στα ραντεβού τους. Παρ' όλα αυτά, ξέρουμε ότι είναι άνθρωποι με φοβερή θέληση. Και σίγουρα θα έχουν να μας πούνε ενδιαφέροντα πράγματα. Σε λίγο θα μας ενημερώσουν για να ξέρουν και τα ελληνικά νησιά πότε να τους περιμένουν. Λίγο αργότερα μας λένε. Πότε να τους περιμένουν και πού. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Χριστοδούλου, που είναι μέσα στο φουσκωτό μαζί με τους γιατρούς. Σήμερα... Εν τω μεταξύ πήραμε βράση εδώ. Σχεδόν είμαστε έτοιμοι. Απλώς θα το προχωρήσουμε λίγο παραπάνω. Αυτό που θέλουμε είναι πρέπει οπωσδήποτε αυτό να βράσει για να δέσει πολύ σωστά και καλά η κρέμα. Δεν θα πήξει εννοείς ποτέ. Έτσι ακριβώς και θα μας ταλαιπωρήσει πιο πολύ. Γι' αυτό και το περιμένουμε. Και είμαστε αναμονή. Να δώσουμε όμως και τα υλικά πάλι για μια ακόμα φορά για την πάστα φλόρα, να πούμε τι έχουμε κάνει. Για την πάστα φλόρα τη βάση της λεμονόπιτας θα χρειαστούμε 330 γραμμάρια αλεύρι, 100 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, 145 γραμμάρια βούτυρο, ένα αυγό, 25 γραμμάρια γάλα και 5 γραμμάρια baking powder. Αυτά τα βάλαμε όλα μαζί στο μίξερ για την περίπτωση που δεν θέλετε να τα σμώσετε στο χέρι. Και μόλις έγινε λία η ζύμη μας, την αφήσαμε να ξεκουραστεί. Μισή ώρα στο ψυγείο και μετά την απλώνουμε στο σκεύος της τάρτας. Αυτό το βάζουμε στους 180 βαθμούς για περίπου 25 λεπτά με μισή ώρα. Αυτό το τρυπήσουμε καλά με το πυρουνάκι. Έτσι, μπλάβο. Μπλάβο, Κατελίνα. Μπλάβο, Κατελίνα. Και τώρα θα σας δώσουμε τα υλικά από πάνω. Του από πάνω της κρέμας δηλαδή λεμονιού. Της κρέμας λεμονιού. Αυτά τα υλικά αποτελούνται, θέλει πολύ προσοχή στην ποσότητα, αποτελούνται λοιπόν από... Εδώ. 250 γραμμάρια νελό. Α! Ένα αυγό.
190 γραμμάρια ζάχαρη, 40 γραμμάρια νησεστέ, ένα ξύσμα λεμονιού και 30 γραμμάρια χυμό λεμόνι. Έχουμε βράσει, να προχωρήσουμε. Ωραία, να προχωρήσουμε λοιπόν. Κατερίνα, τι θέλεις να κάνω εγώ? Να μου το ρίξεις πολύ αργά. Ναι, στη μέση, στο κέντρο. Το ρίχνουμε σιγά σιγά και σταδιακά, ώστε ούτε σπυράκια να πιάσει. Μυρίζει τόσο ωραία το λεμόνι. Θέλουμε βοηθό δηλαδή, Γιάννη, αυτό το φτιάχνουμε στο σπίτι. Δεν είναι απαραίτητο. Αλλά όταν έχουμε όμως μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε να περνάει και η ώρα του ευχάριστη. Σε παρακαλώ, αγαπητέ, έλα να μου ρίξεις το χυμό λεμονιού στην πίτα που φτιάχνω. Αλλιώς δεν θα φας ποτέ. Θα την πάρω και θα φύγω τρέχοντας από το σπίτι. Lemon pie, μυρίζει όμορφα, είναι φρεσκότατη. Φύζει αυτό σιγά σιγά. Σιγά σιγά βέβαια θα φύγει. Δένει το γλυκό μας. Σήμερα για σας τελειώνει την lemon pie και την ολοκληρώνει ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, φίλος εκπομπής, πεπειραμένος ζαχαροπλάστης και συνεργάτης των Παπαγκαλίνο. Και εμείς θα παπαγαλίσουμε μια χαρά, μια συνταγή που νομίζω ότι κάθε σπίτι πρέπει να ξέρει. Θα το αφήσουμε λίγο γιατί το περιμένουμε στη φωτιά να βράσει. Γιατί αν δεν βράσει, όπως είπαμε την αρχή. Δεν θα πήξει ποτέ. Δεν θα πήξει ποτέ. Νομίζω ότι ξέρεις τι φταίει. Πείτε μου. Το μάτι. Θα έπρεπε το να δικό έχει... μου. Όχι το δικό στο μάτι. Το δικό μας το μάτι εδώ. Θα έπρεπε να έχει. Μια χαρά είναι τα μάτια σας. Τι λέτε, σας παρακαλώ. Να τα. Αυτά εδώ. Τα ξαπλωτά μάτια. Βέβαια, ναι, εντάξει, μας ταλαιπωρεί λίγο η κουζίνα. Δεν έχει δέσει. Γι' αυτό θα το περιμένουμε βέβαια. Κάθε μέρα αυτή η κουζίνα μαγειρεύει. Έχει μαγειρέψει 2 χρόνια. Καταπληκτικά πράγματα πρέπει να πω όμως. Να σας πούμε ότι πήραμε, να το πω, συγχαρητήρια για την συνταγή που κάναμε με τα κουλουράκια, με τα αυγά τα πασχαλινά, τους κρόκους. Βέβαια. Ήταν μια συνταγή την προηγούμενη Τρίτη. Νοικοκυρές μας πολύ πρακτικές. Έτσι, μπράβο, από τηλεθεάτρια που μας έστειλε συνταγή για να χρησιμοποιήσουμε τους κρόκους από τα κόκκινα αυγά. Αυτά που μείναν από το Πάσχα. Ως εκ τούτου, περιμένετε όσοι χάσετε αυτή τη συνταγή και όσες για το περιοδικό ραδιοτηλεόραση που αναδημοσιεύει τις συνταγές της Γλυκιάς Ζωής κάθε εβδομάδα συγκεντρωμένες όλες τις συνταγές του Πενθυμένου σε μία-δύο σελίδες. Να ευχαριστήσουμε και τους συναδέλφους με τους οποίους έχουμε μια τόσο στενή και καλή συνεργασία. Δεν θέλει, Γιάννη. Είναι λίγο, μας ταλαιπωρεί η φωτιά, αλλά θα το περιμένουμε λίγο. Στο τέλος εκπομπής θα τη δείξουμε έτοιμη. Λοιπόν, να πούμε τι θα κάνετε στη συνέχεια, γιατί δεν θα προλάβουμε. Αυτό θα πήξει. Θα γίνει κρέμα, όπως είναι οι γνωστές κρέμες μας. Θα τη βάλουμε πάνω από την τάρτα. Έτσι ακριβώς. Αφού την κρυώσουμε, υποθέτω πρώτα. Ναι, βέβαια, θέλει λίγο να το κρυώσουμε. Θα την πιει η τάρτα. Θα τη βάλουμε λοιπόν πάνω από την τάρτα. Θα τη βάλουμε στο ψυγείο. Και μετά θα φτιάξουμε μια πολύ σφιχτή μαρέγκα για να μπούμε στο τελευταίο κομμάτι τη λεμονόπιτα. Όπου η μαρέγκα, δώσουμε να βρω που είναι τα υλικά της μαρέγκας, να τη μαρέγκα. Να δώσουμε και τα υλικά της μαρέγκας. Για να μπορέσουμε να σκεπάσουμε την πίτα μας, τη λεμονόπιτά μας, δύο είπαμε βγάζει η πασταφλόρα τα υλικά που δώσαμε. Θέλουμε 5 ασπράδια αυγών, μόνο το ασπράδι. Μόνο το ασπράδι, έτσι ακριβώς. Και 50 γραμμάρια ζάχαρη. Αυτά θα τα χτυπήσετε στο μίξερ πάρα πολύ. Και θα σφίξει και θα βγει μία πάρα πολύ σφιχτή μαρέγκα, την οποία έχει φέρει ο Όπως Γιάννης. Όπως έχουμε εδώ, να τη δείξουμε λίγο και τη μαρέγκα. Έχει γίνει πολύ σφιχτή, δεν πέφτει φανταστείτε. Να μην δούμε λιγάκι. Σαν καραμέλα έχει γίνει. Αυτό ακριβώς. Είναι απαραίτητο για τη lemon pie. Είναι 5 ασπράδια αυγών και 50 γραμμάρια ζάχαρη. Πάρα πολύ καλά χτυπημένο στο μίξερ. Θα τα χτυπήσετε αρκετή ώρα για να μπορέσει αυτό να δέσει και να σφίξει πολύ. Θυμίζω, πάνω από την τάρτα βάζουμε την κρέμα λεμονιού. Πάνω από την κρέμα λεμονιού, αφού την παγώσουμε στο ψυγείο, θα το έχουμε βάλει πρώτα στο ψυγείο, θα προσθέσουμε και τη μαρέγκα. Για να μην περιμένουμε άλλο, εμείς θα την αφήσουμε εδώ να βράσει και στη συνέχεια της εκπομπής, μόλις θα έχει δέσει, θα την προσθέσουμε πάνω. Βέβαια, δεν μπορούμε να περιμένουμε και θα την βγει η τάρτα. Θα κάνουμε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σας θυμίζουμε ότι η Γλυκιά Ζωή θα είναι εδώ με μια σειρά από θέματα και καλεσμένους που ενδιαφέρουν και το σημερινό πρωινό και τα συμφέροντά μας της εποχής και την επικαιρότητα και τα βιβλία και τους προσκεκλημένους μας. Μείνετε μαζί μας, μείνετε πάντα στην ΕΤΕΝΑ και κάντε μας παρέα, διότι προβλέπετε συνέχεια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Τα λόγια είναι. Για πρώτη φορά, τα
80 πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια συγκεντρωμένα σε μία κασετίνα με 4 CD. Αχ, τα νουλα του χιονιά. Από το Compact Disc Club. Αγωνία με λαχτά. Μια πανέμορφη κασετίνα με τις πιο πολυτραγουδισμένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ιστορία μου. Τα τραγούδια μας. Δικά σας. Η πρώτη αγάπη σου. Με ένα τηλεφώνημα στο 6888-888. Πες μου που πουλάνε καρδιές. Τα τραγούδια μας. Έχω εσένα να αγαπώ. 80 συγκλονιστικά τραγούδια, το ένα καλύτερο από το άλλο. Πες πως μ' αντάμωσες μια νύχτα. Προσοχή! Τα τραγούδια μας δεν πωλούνται στα καταστήματα δίσκων. Μπορείτε να τα αποκτήσετε μόνο από το Compact Disc Club και χίλια περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια με ένα τηλεφώνημα στο 6888-888. Σίγουρα, αυτό δεν θα τολμούσατε να το κάνετε με μια οποιαδήποτε πένα και μετά να γράψετε. Με την Classic Pen όμως μπορείτε. Έχει άκρη από ηρίδιο μέταλλο με τεράστια αντοχή. Γράφει όμως πολύ μαλακά προς όλες τις κατευθύνσεις και δεν στάζει ποτέ. Μαζί θα πάρετε και ένα στυλό διαρκείας, ένα στυλό rollerball που γράφει παντού, ένα πολυστυλό που αλλάζει δύο χρώματα, κόκκινο και μαύρο, ένα μικρό στυλό για την τσάντα που ανοίγει σαν κραγιόν και ένα μηχανικό μολύβι. Είναι όλα από ανοξείδωτο ατσάλι, όμορφα και κομψά. Ένα πλήρες σετ, χρήσιμο στη δουλειά, στο γραφείο, στο σχολείο. Εάν μάλιστα τηλεφωνήσετε στα επόμενα 15 λεπτά, θα πάρετε και 66 ανταλλακτικά δώρο να έχετε να γράφετε για χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο 27 08 080 και θα το παραλάβετε στην αποκλειστική τιμή των 9.900 δραχμών. Είναι μια προσφορά τη Super TV Marketing. Τι εκδόσεις έχουμε αυτή τη βδομάδα, τι καινούργια βιβλία έχουμε στα χέρια μας, για ποιες ηλικίες και για ποια γούστα. Η Νίκη Κατή, την εργατική πρωτομαγιά και τις μέρες που προηγήθηκαν και ακολούθησαν, τις πέρασε διαβάζοντας. Να παρουσιάσουμε λοιπόν τις καινούργιες μας εκδόσεις για εσάς που ενδιαφέρεστε για το διάβασμα και να ξεκινήσουμε. Καλημέρα, Ρίκα. Καλημέρα και βιβλία... είσαι και πολύ όμορφο σήμερα. Να είσαι καλά. Βιβλία λοιπόν για όλες τις ηλικίες και σήμερα και για διαφορετικά γούστα, όχι μόνο λογοτεχνία. Ξεκινάμε λοιπόν με ένα βιβλίο, Ρίκα, που λέγεται Η Ανολοκλήρωτη Επανάσταση. Είναι του Μιχάλη Δερτούζου από τις εκδόσεις Λιβάνι ή αλλιώς πώς μπορούν οι ανθρωποκεντρικοί, πώς μπορούν να γίνουν οι υπολογιστές πιο ανθρωποκεντρικοί και τι μπορούν να κάνουν για εμάς. Ουσιαστικά, Ρίκα, πρόκειται για το όραμα, αν θέλεις, εντός εισαγωγικών, όχι και εντός εισαγωγικών, το που τα λέμε, του Μιχάλη Δερτούζου, ο οποίος είναι και διευθυντής του Εργαστηρίου Τεχνολογιών στο MIT. Το όραμα, πρόκειται λοιπόν για το όραμά του, για το πώς μπορούν να γίνουν οι υπολογιστές και γιατί πρέπει να γίνουν οι υπολογιστές πιο φιλικοί στη χρήση απέναντι στο χρήστη τους, εννοείται. Φαντάζομαι γιατί ο υπολογιστής, αυτό το αντικείμενο που χρησιμοποιεί τη λογική, αναγκαστικά δεν μπορεί να δουλέψει διαφορετικά αν δεν χρησιμοποιήσει μόνο την ψυχρή λογική. Ακριβώς. Ίσως πρέπει να αγγιχτεί από το ανθρώπινο συναίσθημα ώστε να ολοκληρωθεί αυτό που λέμε. Όσο βέβαια αυτό είναι δυνατόν. Η επανάσταση της ανθρωπότητας. Να πούμε πιο παράλληλα. Πολύ απ' όλα θέλω να σταθώ στην ιδιότητα του κυρίου Δερτούζου. Είναι ο διευθυντής του Εργαστηρίου Επιστήμης των Υπολογιστών στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης. Το MIT είναι πολύ απλά το πιο διάσημο τεχνολογικό Ινστιτούτο στον κόσμο. Απαιτήσεων ιδιαίτερα υψηλών. Και είναι ένας άνθρωπος που τον τιμά, όχι μόνο η ελληνική καταγωγή του, αλλά η επιστημονική ιδιότητά του. Και να μου επιτρέψετε, από τα ελάχιστα που έχω πληροφορηθεί για εκείνον, ο υπέροχος, πραγματικά απολαυστικός χαρακτήρας του, που δεν ταιριάζει σε αυτό που λένε μια διάσημη μεγαλοφία. Δηλαδή, μπράβο. Ακριβώς. Ελλάδα. Ρίκα, ότι το σημαντικό βέβαια είναι ότι στο συγκεκριμένο βιβλίο παρουσιάζεται και το πρόγραμμα Oxygen. Το οποίο βέβαια οργανώνεται από το MIT. Και πρόκειται πάλι για ένα πρόγραμμα στο οποίο, το οποίο έχει στόχο πώς να γίνουν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές πιο φιλικοί στο χρήστη. Πάμε στο επόμενο, γιατί θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλή ώρα για το βιβλίο αυτό. Σας το συνιστούμε ανεπιφύλακτα να ασχολείστε λίγο με την εποχή της τεχνολογίας. Δεν είναι ανάγκη να ξέρετε να τους χειρίζεστε,
Αν θέλετε δηλαδή να μάθετε κι άλλα, το συνιστούμε ανεπιφυλάκτως. Είναι πολύ απλά γραμμένο. Πάμε. Περνάμε λοιπόν πάλι σε κάτι επίκαιρο. Οι σχέσεις της Εκκλησίας με το κράτος έθνος. Πώς το κρατάς αυτό το βιβλίο και δεν κάνει τζιτ. Υπότιτλος «Στη σκιά των ταυτοτήτων» είναι του Αντώνη Μανιτάκη, είναι από τις εκδόσεις Νεφέλη. Και ειδικά είναι αυτό που λέει ο τίτλος. Πρόκειται για μια έρευνα που έχει κάνει ο κύριος Μανιτάκης σχετικά με τις σχέσεις της Εκκλησίας με το κράτος. Πώς ξεκίνησαν, την ιστορία μάλλον της σχέσης της Εκκλησίας με το κράτος έθνος, πώς διαμορφώθηκαν και πώς επηρεάζεται με βάση τους κοινωνικούς παράγοντες και τις συνθήκες σημερινές αυτή η σχέση σήμερα. Να θεωρήσουμε ότι είναι μια επιστημονική μελέτη, μια έρευνα. Ακριβώς. Ναι, μια επιστημονική μελέτη, μια έρευνα. Και βέβαια καταλήγει σε κάποια συμπεράσματα, ασκεί κάποια κριτική ο κ. Μανιτάκης και διατυπώνει την άποψή του για το ποια πρέπει να είναι και πώς πρέπει να είναι η θέση της Εκκλησίας μέσα στο σύγχρονο ελληνικό κράτος. Ο κ. Αντώνης Μανιτάκης είναι διδάκτορ νομικής του Πανεπιστημίου των Βρυξελών. Να συνεχίσουμε. Περνάμε τώρα σε κάτι λογοτεχνικό. Να σας πω κτά. Όλα αυτά τα βιβλία που φέρνει η Νίκη είναι πολύ απλά γραμμένα. Μην σας εντυπωσιάζουν οι βαρύς επιστημονικοί τίτλοι των συγγραφέων τους. Ναι, ναι. Και αν θέλετε, επιλέγονται και από εμάς ακριβώς επειδή τα υπογράφουν επιστήμονες με πάρα πολύ μεγάλη αναγνώριση στον τομέα του ο καθένας. Αλλά έχουν και ένα υπέροχο χάρισμα να γράφουν απλά, βρε παιδί μου, σαν άνθρωποι. Πάμε στο επόμενο. Συγγνώμη για τη διακοπή. Περνάμε λοιπόν σε ένα άλλο βιβλίο της Φέδρας Ζαμπαθά Παγουλάτου. Ξημέρωσε νύχτα είναι ο τίτλος του βιβλίου. Πώς ξημέρωσε νύχτα, Νίκη μου? Ξημέρωσε νύχτα. Είναι από τις εκδόσεις Εξάντας. Πρόκειται για την ιστορία. Δεν είναι σπονδυλωτό το βιβλίο, θα έλεγε κανείς. Δεν έχει μια συνεχόμενη ροή, Ρίκα. Απλώς η πρωταγωνίστρια, να πούμε, η κεντρική ηρωίδα του βιβλίου. Αναφέρονται κάποια περιστατικά από τη ζωή της και ταυτόχρονα και κάποιες ιστορίες των ανθρώπων που ζούσαν μαζί της την περίοδο στη δικτατορία και λίγο πριν τη δικτατορία. Και αλήθεια λες, Νίκη μου. Και κάπως έτσι. Να προχωρήσουμε. Περνάμε λοιπόν κάπου, να συνεχίσουμε παρακάτω, έτσι. Περνάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό. Έχουμε το βιβλίο του Κώστα του Μαρδάν, δημοσιογράφος, «Τα μεγάλα παιδιά της Βουλής, η άγνωστη ζωή 85 βουλευτών». Α, λοιπόν, φίλοι και φίλες, Στάση, όπα, Στάση, όχι καλυφρονά. Λοιπόν, ξαναδείτε αυτό το βιβλίο. Είναι πραγματικά, τι να σας πω, μπορείτε να φανταστείτε την κυρία, δανείζομαι ένα όνομα, ας πούμε, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, με σχολική ποδίτσα, κοτσιδάκια και κορδέλα. Αν θέλετε να τη δείτε, θα τη δείτε. Είναι ο κύριος Κώστας Μαρδάς συγκέντρωσε τις παιδικές φωτογραφίες των ανθρώπων που σήμερα μας κυβερνούν ή που μας έχουν κυβερνήσει στο παρελθόν. Μαθαίνει, φυσικά μας παραθέτει τα βιογραφικά τους. Να πούμε, Ρίκα, ότι πρόκειται για την εκπομπή. Ο κύριος Κώστας Μαρδάς έκανε μια εκπομπή στην ΕΤ κάποτε που λεγόταν σε πρώτο πλάνο, όχι πολύ παλιά, πριν μερικά χρόνια, 4-5 χρόνια. Και ουσιαστικά το βιβλίο είναι η ανατύπωση, αν θέλεις, της εκπομπής αυτής. Πρόκειται για συνεντεύξεις πολιτικών, οι οποίες καταγράφηκαν πλέον και σε βιβλίο και παρουσιάζονται σε αυτόν τον τόμο. Ας πούμε, φαντάζομαι ότι γνωρίζετε πολύ καλά ένα αξιολογότατο στέλεχος πολιτικό, τον κύριο Κίμωνα Κουλούρη. Με τις παιδικές του εδώ φωτογραφιούλες, δεν είναι και τόσο παιδικές, ο άνθρωπος εξηγεί ότι φόρεσε για πρώτη φορά παπούτσια όταν ήταν 12 χρονών. Εξομολογήσεις. Κάνουν εξομολογήσεις πολύ βαθιές, πολύ προσωπικές και πιστεύω πραγματικά ότι είναι ένα αξιόλογο βιβλίο. Ας πούμε, θα μπορούσατε να φανταστείτε ότι ο Γεώργιος Αλέξανδρος Μαγκάκης, αυτός ο άνθρωπος που επιβλήθηκε και στην πολιτική, αλλά αν θέλετε και στο ήθος μας, το πολιτικό και το μορφωτικό μας, ήταν ανορθόγραφος. Παθολογικά, δεν ήξερε βου και αβά, ας πούμε. Και όμως έγινε αυτός που έγινε. Ένα βιβλίο για όλους τους Έλληνες και για εμάς ακόμα που έχουμε και λίγο κουτσομπολίστικη εντός εισαγωγικών διάθεση, είναι ό,τι χρειάζεται. Κώστας Μαρδάς, εκδόσεις Στάχη. Από την εκπομπή της ΕΤΕΝΑ σε πρώτο πλάνο βιογραφικές συνεντεύξεις. Αυτό ακριβώς. Συν 250 ανέκδοτους φωτογραφίες παιδικές των περισσότερων πολιτικών μας, Ρίκα. Συν 250 φωτογραφίες. Περνάμε λοιπόν σε κάτι άλλο. Η πιο ωραία είναι του κυρίου Αρσένη πάντως, ο οποίος είναι περίπου όπως τον γέννησε η μανούλα του. Σε ηλικία όμως. Σε ηλικία μηνών. Και μπρούμητα. Και είναι και πολύ χαριτωμένο μωράκι. Περνάμε λοιπόν τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό, στο βιβλίο της Στέλλας Καραμολέγκου που λέγεται «Γυμνή μπροστά στον καθρέφτη». Είναι από τις εκδόσεις Όμβρος. Και πρόκειται, Ρίκα, αν θέλεις, για την διατύπωση, για την καταγραφή κάποιων ελεύθερων συνειρμών.
όχι ακριβώς ελεύθερο συνειρμό, γιατί έχει μια συνοχή το κείμενο, για τις σκέψεις λοιπόν της συγγραφέως γύρω από την κοινωνική πραγματικότητα που μας περιβάλλει, από τις ανθρώπινες σχέσεις της σύγχρονας έτσι όπως διαμορφώνονται. Ωστόσο, έχει έτσι μια διάθεση κριτική, θα έλεγα, και επικριτική ίσως, όχι απλώς κριτική. Η κυρία Στέλλα Καραμολέγκου, επίσης παιδί της ΕΡΤ, έχει γράψει και μια σειρά από λογοτεχνικά έργα και έχει παρουσιάσει και λογοτεχνικές εκπομπές. Ίσως θυμάστε ή λίγο παλιότερο το Ανοιχτό Παράθυρο στην τότε, ΕΤ2. Είναι μια βραβευμένη ερευνήτρια και δημοσιογράφος και το πολύ μικρό σε βάρος αυτό το βιβλίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Από τις εκδόσεις επαναλαμβάνουμε Όμβρος, Στέλλα Καραμολέγκου, Γυμνή μπροστά στο καθρέφτη. Περνάμε λοιπόν πάλι σε ένα άλλο μυθιστόρημα. Πρόκειται για το μυθιστόρημα του Σέρζ Μπραμλή, «Η τρομοκρατία στο μπουντουάρ, The Sand», μέσα σε παρένθεση. Είναι από τις εκδόσεις Εξάντας και πρόκειται, Ρίκα, για την ιστορία, δεν θα λέγαμε ιστορία, απλώς ο συγκεκριμένος συγγραφέας φαντάζεται την ζωή, πώς πέρασε ο Μαρκίσος De Sand, ο γνωστός Μαρκίσος De Sand, τη ζωή του μετά τις 8 Μαρτίου του 1794, οπότε και φυλακίστηκε σε ένα μπουντουάρ και προσπαθεί να μας αποκαλύψει ο συγγραφέας για ποιο λόγο έγινε αυτό και πώς πέρασε τη ζωή του εκεί πέρα ο Μαρκίσος De Sand, ο οποίος βέβαια ήταν καταδικασμένος τότε για το έργο του. Και όχι μόνο. Και για τη ζωή του ταυτόχρονα, ακριβώς. Και προσπαθεί τώρα λοιπόν ο συγγραφέας να ξαναγράψει κατά κάποιο τρόπο την συγκεκριμένη περίοδο της ζωής του Μαρκίσου De Sand. Τι περίεργο πράγμα. Ο Μαρκί De Sand, υπαρκτότατο πρόσωπο. Υπαρκτότατο, ναι. Έχει εμπνεύσει μελετητές. Δεν είναι περίεργο εδώ που τα λέμε, έτσι δεν είναι. Είδες. Μια αρνητική γενικά προσωπικότητα και για άλλους ιδιαίτερα. Τουλάχιστον αμφιλεγόμενη. Το λιγότερο. Και βλέπεις πως σε όλες τις χώρες του κόσμου υπάρχει μια τεράστια βιβλιογραφία. Ακριβώς. Από τον De Sand που έβγαλε και το σαδισμό. Μήπως έχουμε κάτι σαδιστικό, μια σαδιστική φλέβα μέσα μας. Ενδεχομένως. Κακό κορίτσι. Δεν ήσουν ένα καλό κορίτσι σήμερα. Λοιπόν, πάμε στα παιδικά βιβλία για να μας το κλείσουν το μαγαζί. Περνάμε λοιπόν στο βιβλίο «Η Αγγέλικα» του Αργύρη Εφταλιώτη. Η απόδοση είναι του Κώστα Πούλου. Είναι από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος, Ρίκα. Ένα αποδικό βιβλίο πάλι σε... Διασκευασμένο ακριβώς για παιδιά. Κώδικα που μπορούν να το διαβαστούν, να διαβαστεί από τα παιδιά. Ταυτόχρονα έχουμε το βιβλίο του Βαγγέλη Ηλιόπουλου, «Αχελός, ο Θεός ποταμός». Από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος και αυτό, και πρόκειται για την ιστορία, για το μύθο μάλλον, του Αχελώου, του Θεού ποταμού Αχελός. Το ξέρουν τα παιδιά που μας βλέπουν πως ο Αχελώος, το ποτάμι αυτό το σπουδαίο, το ελληνικό, ήταν ένας πολύ σπουδαίος θεός στην ελληνική μυθολογία και πως έχει μια ιστορία ιδιαίτερα συναρπαστική. Ίσως μέσα από το διάβασμα του Θεού Αχελώου μάθουμε να σεβόμαστε λίγο περισσότερο τα ορμητικά νερά που μερικές φορές τα μολύνουμε, τα βρωμίζουμε, τα καταστρέφουμε, τα μπαζώνουμε και στο τέλος εμείς την πληρώνουμε. Περνάω τώρα πάλι σε ένα σημαντικό κατά τη γνώμη μου παιδικό παραμύθι, ένα θαλασσινό γεφύρι, είναι από τις εκδόσεις Βιτράκη. Το βιβλίο είναι γραμμένο από την Ελληνίδα Λία Καραβία και από την Σερπίλ Ουράλ, η οποία βέβαια δεν είναι Ελληνίδα, είναι Τουρκάλα. Και πρόκειται για την ζωή, για την ιστορία δύο παιδιών, ενός Έλληνα και ενός Τούρκου, που είναι από τη μία άκρη του Αιγαίου ένας και από την άλλη ο άλλος, και κάποια από τα παιχνίδια τους συναντιούνται ξαφνικά και αναπτύσσεται μια σχέση μεταξύ αυτών των δύο παιδιών. Όπως καταλαβαίνεις, Ρίκα, υπάρχει ένα φιλιρινικό μήνυμα σε αυτό το βιβλίο. Μια μεταφράστρια και εικονογράφος από την Τουρκία και μια πολύ γνωστή Ελληνίδα συγγραφέας συνεργάστηκαν για να παρουσιάσουν αυτό το βιβλίο, το θαλασσινό γεφύρι. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Φυτράκη. Είναι από τις εκδόσεις Φυτράκη το βιβλίο. Κυκλοφορεί παράλληλα στα ελληνικά και τα τουρκικά και δεν αποκλείεται να μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες. Το κείμενο υπάρχει κείμενο και στα αγγλικά μέσα. Το κείμενο υπάρχει και αγγλικά. Και μάλιστα να πούμε ότι είναι και εγκεκριμένο και από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας και της Τουρκίας προκειμένου να διδάσκεται στα δημοτικά σχολεία τόσο της Ελλάδας όσο και της Τουρκίας. Το θαλασσινό γεφύρι. Θα το συναντήσετε εσείς που είσαστε γονείς, θα το συναντήσετε έτσι κι αλλιώς, γιατί μάλλον θα σας το συστήσει ο δάσκαλος. Αυτά για σήμερα. Πες μου και για το Βαρβάκιο. Για το Βαρβάκιο. Εγώ θέλω να σου πω για το Βαρβάκιο. Σήμερα, τώρα, αυτή τη στιγμή. Δεν έχεις διαβάσει το... Δεν θέλεις την ανθολογία ελληνικού διηγήματος σε βίντεο. Σε βίντεο σίγουρα. Δεν θα σε εξετάσω στο ελληνικό διήγημα σήμερα, Νίκη. Δεν είμαι προετοιμασμένη, κυρία. Έχει αρκετό διάβασμα. Να ενημερωθούμε κι εμείς περισσότερο για την ιδιαίτερα αυτή η αξιόλογη έκδοση. Τώρα τι να σας πω, πραγματικά
Έχετε τα μάτια και τα αυτιά σας ανοιχτά, γιατί μέσα στον εκδοτικό Οριμαγδό κυκλοφορούν και διαμάντια. Και εμείς που ενδιαφερόμαστε αλήθεια για τα βιβλία, δεν είναι σωστά να τα χάνουμε. Ξέρω ότι είναι λίγο ακριβά, αλλά καλό είναι να γνωρίζουμε τι κυκλοφορεί. Αμέσως μετά θα ασχοληθούμε με την υγεία μας, συζητώντας με έναν επιστήμον, έναν αγγειοχειρουργό, για πόδια απαλλαγμένα από τα γνωστά συμπτώματα της κούρασης και της κακής κυκλοφορίας. Σε λίγο μαζί, Γλυκιά Ζωή, μη φύγετε από εμάς. Στις 25 Απριλίου έγινε η παρουσίαση του 11ου έργου των εκδόσεων Αλέξανδρος, Ελληνική Λογοτεχνία, Πανόραμα του Ελληνικού Διηγήματος. Το έργο συντάχθηκε υπό την εποπτεία του Τάσου Αθανασιάδη Ακαδημαϊκού και του Γεράσιμου Ζώρα, αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο Δήμαρχος Αθηναίων τίμησε την πολύχρονη και πολύτιμη προσφορά του ακαδημαϊκού Τάσου Αθανασιάδη στα ελληνικά γράμματα, βραβεύοντάς τον με ειδική πλακέτα και με μουσική συνοδεία του Κουιντέτο Πνευστών της Αθηναϊκής Φιλαρμονίας του Δήμου Αθηναίων. Κυρίες και κύριοι, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι μαζί σας σε αυτό το πνευματικό γεγονός, διότι είναι ένα πνευματικό γεγονός η παρουσίαση της έκδοσης ενός βιβλίου, πολύ περισσότερων μιας ανθολογίας που αποτελείται από 11 βιβλία, 11 τόμους και περικλεί μέσα 200 συγγραφείς. Μου έδωσαν τη δυνατότητα μέσα από τη συμπυκνωμένη παρουσίαση του ελληνικού διηγήματος να ξαναπώ ξανά στον χώρο του διηγήματος, να ξαναζήσω για μια ακόμα φορά αυτά με τα οποία όλοι μας γαλουχηθήκαμε από τα πρώτα βήματα. Έργο ανεκτίμητο και μοναδικό, εμπεριστατωμένο στο πληροφοριακό του υλικό και ταυτόχρονα απλό, αποτελεί έργο αναφοράς για μαθητές, σπουδαστές και εκπαιδευτικούς. Πολύτιμη πηγή γνώσης για κάθε αναγνώστη. Ένα έργο που θα βοηθήσει τους περισσότερο ή λιγότερο μοιημένους να γνωρίσουν τους κυριότερους εκπρόσωπους της ελληνικής λογοτεχνίας του 19ου και του 20ου αιώνα. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Μιχάλη Χριστοφορίδη. Τον καλημερίζουμε και τον καλωσορίζουμε. Καλημέρα σας και ευχαριστώ. Είστε καλά? Μια χαρά. Νιώθετε καλά εδώ στο... Αντί να εξετάζετε, σας εξετάζουμε. Είναι ένα ευχάριστο διάλειμμα. Ο κύριος Μιχάλης Χριστοφορίδης είναι αγγειοχειρουργός. Το θέμα για το οποίο θα συζητήσουμε είναι η αντιμετώπιση της κακιάς λέξης που τη λέμε φλεβίτιδα. Ίσως περισσότερο για λόγους αισθητικούς την αντιπαθούμε. Ναι. Και ο τρόπος να την αντιμετωπίσουμε χειρουργικά. Κοιτάξτε. Θα κοιτάξω. Η λέξη φλεβίτιδα, η πάθηση φλεβίτιδα, θα έλεγα ότι πρώτα απασχολεί τις γυναίκες από πλευράς αισθητικής. Αλλά κατ' ουσίαν δεν πάβει να είναι μια πάθηση που δυνητικά μπορεί να φέρει προβλήματα ουσιαστικά στην υγεία μας. Η αντιμετώπιση της, όταν διαγνωστεί σωστά και είναι πράγματι φλεβίτιδα ή φλεβική ανεπάρκεια που είναι στη σωστότερη έκφραση, σήμερα αντιμετωπίζεται με μία πλειάδα τρόπων. Υπάρχει χειρουργική μέθοδος, βελτιωμένη σε σχέση με το παρελθόν, με άριστα αισθητικά πια αποτελέσματα. Υπάρχουν όμως και άλλοι τρόποι, εξελιγμένοι και αυτοί από το παρελθόν, διότι υπήρχε ανέκαθεν η δυνατότητα να αντιμετωπιστεί η φλεβική ανεπάρκεια, οι κυρσώδεις φλέβες, οι χαλασμένες φλέβες στο πόδι, υπήρχε ανέκαθεν δυνατότητα να αντιμετωπιστεί με σκληρυντικές ενέσεις ή με λέιζερ. Αυτό όμως σήμερα εξευγενισμένα, βελτιωμένα, είναι στην υπηρεσία της γυναικείας. Μου λέτε για φλεβική ανεπάρκεια και έτσι όπως το καταλαβαίνω, αν δεν κάνω κάποια παρανόηση, μου λέτε ότι είναι μια χαλασμένη φλέβα. Η φλεβική ανεπάρκεια ακριβώς είναι χαλασμένη φλέβα ή χαλασμένες φλέβες στο πόδι. Και όταν λέτε χαλασμένη, τι εννοείτε? Εννοούμε ένα φλεβικό στέλεχος, μία φλέβα η οποία δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει τη λειτουργία της, να πάρει το αίμα από το πόδι και να το μεταφέρει προς την καρδιά. Εκεί που πρέπει, τέλος πάντων. Εκεί που πρέπει, ακριβώς, στην καρδιά. Επομένως, ως εκ τούτου,
Μένει λοιπόν ένα χαλασμένο κομμάτι φλέβας, το οποίο τι κάνει? Είναι βουλωμένο, είναι φραγμένο, είναι διογκωμένο? Ακριβώς. Αυτό το χαλασμένο κομμάτι φλέβας είναι διογκωμένο επειδή κρατάει μέσα αίμα σε μεγαλύτερη ποσότητα από αυτή που θα έπρεπε. Με αποτέλεσμα να προβάλλει στο πόδι και να δίνει αυτή την άσχημη αισθητική εικόνα. Και δεν μου λέτε κάτι. Ο κυρσός και αυτό είναι το ίδιο πράγμα? Η έκφραση κυρσώδης φλέβα είναι η ιδανική σήμερα έκφραση για την φλεβίτιδα. Η φλεβίτιδα, θα λέγαμε, είναι μια έκφραση ιατρική του παρελθόντος. Σήμερα την έχουμε καταργήσει νέες γενιές. Μιλάμε για κυρσώδης φλέβες. Κυρσώδης φλέβες. Η φλεβική ανεπάρκεια των κάτω άκρων. Φλέβες που έχουν τα προβλήματα που είπατε πριν και που σε τελική κατάληξη, όταν παραμεληθεί το πρόβλημα, μπορεί να οδηγήσουν σε μια άλλη κατάσταση που επίσης ακούγεται συχνά σήμερα, που είναι η φλεβική θρόμβωση. Δύσκολα πράγματα. Δύσκολα αυτά. Πράγματα που εκεί πια η υγεία πλήττεται, έτσι ακριβώς, και πλήττεται κέρια. Έχουμε προδιάθεση εμείς οι γυναίκες? Ναι, σε αυτό γιατί? Έχετε μια προδιάθεση οι γυναίκες, για λόγους ορμονικούς θα έλεγα περισσότερο, για λόγους δράσεως των ιστρογόνων στο φλεβικό τείχομα και βεβαίως κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, που τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο κέρια. Είναι περίεργο ότι ακόμα και πολλές νέες κοπέλες και γυμνασμένες, ακριβώς, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης εμφανίζουν αυτό που εσείς αποκαλείτε κυρσώδης φλέβες. Ακριβώς, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, διότι όπως είπαμε τα ιστρογόνα τα οποία κυκλοφορούν σε αυξημένη ποσότητα διάρκεια της εγκυμοσύνης πλήττουν το φλεβικό τείχομα. Μετά από τον 5ο-6ο μήνα και μετά έχουμε και τις διαστάσεις της μήτρας, η οποία πιέζει τις ενδοκυλιακές φλέβες με και αποτέλεσμα ακριβώς οι φλέβες των ποδιών να διατείνονται ώστε να προσπαθήσουν να υπερκεράσουν το κόλλημα της μήτρας. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Ήξερα πιο παλιά, δεν ξέρω αν είναι προκατάληψη, πως οι γυναίκες που έκαναν επαγγέλματα ή λειτουργήματα που απαιτούσαν πολύ μεγάλη ορθοστασία, νοσηλεύτριες, πολίτριες, υπάλληλοι που ήταν υποχρεωμένοι να είναι όρθιες μπροστά στην γκισέ, είχαν ιδιαίτερη προδιάθεση στην εμφάνιση κυρσών. Ακριβώς. Η ορθοστασία είναι μια προδιάθεση στην εμφάνιση κυρσών και δεν είναι τυχαίο ότι... Γιατί δεν κυκλοφορεί το αίμα όμως? Εγώ φανταζόμουν ότι περπατάς, κινείσαι, ναι, αντί να είσαι τσικαρφωμένος σε ένα γραφείο. Βάλατε δύο έννοιες οι οποίες είναι σε... αντιπαράθεση, η στατική ορθοστασία που έχουν οι νοσηλεύτριες, οι κομμότριες και άλλα βέβαια οι ρεσεψιονίστ. Η στατική ορθοστασία έρχεται σε αντιπαράθεση με την κίνηση. Την κίνηση τη θέλουμε, την ενθαρρύνουμε και τη ζητάμε στα πλαίσια της αντιμετώπισης. Αλλά όταν είσαι όρθιος και ακίνητος. Ακριβώς, η στατική ορθοστασία, δεν είναι τυχαίο, πήγα να σας πω πριν ότι οι φλεβοπάθειες είναι νόση που αναπτύχθηκαν όταν ο άνθρωπος στάθηκε στα δύο πόδια, Homo erectus. Της εξέλιξης δηλαδή του ανθρωπίνου είδους. Ναι. Μην πάρουμε τα πράγματα από την τόσο αρχή. Τόσο παλιά, ναι, γιατί θα αρχίσουμε για τον Ιπποκράτη μετά και πολλά, ναι. Τι είχε πει ο Ιπποκράτης όμως? Ο Ιπποκράτης ήταν από τους πρώτους παγκοσμίως που έκαναν αναφορά σε μια κλασική συμβολή που δίνουμε οι αγκιοχειρουργοί στις πάσχουσες. Να μην στέκονται όρθιες. Έτσι λοιπόν είχε πει ότι όποιος έχει πρόβλημα φλεβικής πάθησης στο πόδι του, να μην στέκεται όρθιος. Πολύ παλιά και είναι προς τιμήν της αρχαίας ελληνικής, ας το πούμε, της παράδοσης και σε εκεί. Για να συνεχίσουμε λοιπόν τώρα και πρώτα θέλω να σας ρωτήσω αν πονάει η κυρσώδης φλέβα. Η κυρσώδης φλέβα εκτός είναι δυνατό. Εκτός δηλαδή που ενοχλεί ως θέαμα, πονάει. Είναι δυνατό να δίνει καυσαλγίες, μούδιασμα στην περιοχή. Ένα αίσθημα τάσιο, σαν να μας φύγει κάτι. Ορισμένες γυναίκες μεγενθύνουν κάπως τα ενοχλήματα. Εκεί μπαίνουν και άλλοι παράγοντες. Ίσως μπαίνουν και άλλες παθήσεις. Ορισμένες φορές υπάρχουν προβλήματα στη μέση, που συνδυαζόμενα με αυτό το πρόβλημα της κυρσώδης φλέβας δίνουν μεγαλύτερα ενοχλήματα. Πάντως, κάποια ενόχληση, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, με την αυξημένη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και με την ηλιοφάνεια, υπάρχει. Και τώρα. Ακριβώς. Δηλαδή που αρχίζουν οι ζέστες, ενοχλεί περισσότερο. Ακριβώς, και μία σύσταση που δίνουμε στις γυναίκες που έχουν κυρσώδεις φλέβες ή αυτές τις μικρές ευριαγγείες, τα σπασμένα αγγεία που ακούμε συχνά να λέει γυναίκες, μία κατεύθυνση λοιπόν που τους δίνουμε είναι να αποφεύγουν τις ψηλές θερμοκρασίες και την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο. Τι τους λέτε τώρα στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι ακατόρθωτο. Έχω κουραστεί, έρχεστε όλοι οι γιατροί και όμως λένε μακριά, μας λέτε μακριά από τον ήλιο. Όλοι οι γιατροί έρχεστε, από παιδίατρους. Ναι. Μόνο οι ψυχίατροι δεν λένε μακριά από τον ήλιο, γιατί ο ήλιος κάνει καλό, δίνει
Αισιοδοξία. Θα έλεγα ότι είμαι από τους λάτρεις της ηλιοφάνειας και του καλοκαιριού. Πιστεύω ότι μπορούμε να μαυρίσουμε με μέτρο. Μπορούμε να μαυρίσουμε με μέτρο. Θέλω να πάμε ένα βήμα πριν την θεραπεία. Ας πούμε ότι μια γυναίκα ή πολύ λιγότερο ένας άντρας πάσχει από κυρσώδεις φλέβες και θέλει να προστατευθεί, να μην του επιδεινωθεί το πρόβλημα, αλλά χωρίς να προχωρήσει σε μια εγχείρηση. Λέμε, να μένει μακριά από τις υψηλές θερμοκρασίες, να μένει μακριά από την έντονη ηλιοφάνεια όσο μπορεί, να φοράει αυτές τις κάλτσες. Να κινείται όσο το δυνατόν περισσότερο για να πέφτει η φλεβική πίεση στο πόδι. Και βοηθάνε αυτές οι. Και πολύ κάλτσες. Σωστά είπατε, κυρία Βαγιάννη, ότι οι ελαστικές κάλτσες, τα ελαστικά καλσόν, τα οποία σήμερα είναι εξευγενισμένα, είναι εκμοντερνισμένα και έχουν, κάνουν μια σαφή έτσι, μνήα συναισθητική, υπάρχουν και πράγματι το κατάλληλο καλσόν. Επαναλαμβάνω, το κατάλληλο ελαστικό καλσόν μπορεί να δώσει λύση και στα ενοχλήματα, αλλά και να κάνει την πάθηση να σηκώσει χειρόφρενο, να μείνει στάση. Είναι σημαντικό αυτό. Πάρα πολλοί συνάδελφοί σας που έχουν ασχοληθεί με το θέμα διατροφή, λένε ότι κάθε πάθηση μπορεί να ελεγχθεί και με τον τρόπο που τρεφόμαστε. Ένας άνθρωπος που έχει ανακαλύψει ότι έχει μια προδιάθεση σε ευριαγγείες, κυρσούς, φλεβίτιδες, τι μπορεί να κάνει στη διατροφή του για να είναι εντάξει με τη συνείδησή του, ότι δεν την επιδεινώνει αν μη τι άλλο. Ίσως επαναλάβω πράγματα που έχετε ακούσει και από άλλους συναδέλφους, όπως είπατε πριν για τον ήλιο. Θεωρώ ότι διατροφή πλούσια σε λαχανικά, μια καλή ενυδάτωση του οργανισμού, είναι καθοριστική σημασία. Δηλαδή λαχανικά και φρούτα. Ακριβώς. Και βεβαίως, ειδικά τώρα όταν μιλάμε για προδιάθεση σαφή για ένα οικογενές ιστορικό, όπως λέμε, φλεβικής ανεπάρκειας. Να γίνεται, εκεί, γιατί πάει από γιαγιά σε γονή. Έτσι. Εκεί τα μπαχαρικά και οι πολλοί καφέδες, και δεν το λέω επειδή πιάνεται το κυπελός, εκεί λοιπόν τα μπαχαρικά και οι πολλοί καφέδες πράγματι έχουμε δει ότι αυξάνουν τα ενοχλήματα και επιτείνουν την εξέλιξη. Και τα αναψυκτικά, τα αεριούχα, τα ανθρακούχα με ζάχαρες και. Θα έλεγα ότι αυτά δεν έχουν σχέση με την όχι πάθηση. Πολύ. Όχι πολύ. Λέμε λοιπόν τι να αποφεύγουν και τι να προτιμάμε. Και τώρα πάμε. Είναι τυχαίο που δεν με ρωτήσατε για το κάπνισμα ή. Τυχαίο είναι. Τυχαίο είναι. Ο περιορισμός του καπνίσματος και εδώ έχει κάποια θέση. Όχι αλήθεια. Εδώ όπως αρτηριακές παθήσεις, ναι. Όχι όπως την αρτηριοσκλήρυνση, αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει και εδώ φαίνεται ότι επηρεάζει τη φλεβική κυκλοφορία. Αλάτια και τέτοια. Η υπερκατανάλωση του αλατιού, ειδικά αν δεν έχουμε καλό μηχανισμό αποβολής του αλατιού, προκαλεί πρυξήματα στα πόδια. Το οποίο είναι και αυτό ένα στοιχείο φλεβικής ανεπάρκειας. Πρίξιμο στα πόδια. Το πρώτο σημάδι φλεβικής ανεπάρκειας είναι ακριβώς ότι πρίζονται τα πόδια μας, ειδικά στο τέλος της ημέρας. Που φαίνεται και η κούραση. Πάμε τώρα να την θεραπεύσουμε, είτε με θεραπεία, παρακολούθηση ιατρική αγωγή, είτε με επέμβαση ή ήδη επεμβάσεων. Έτσι. Θα έλεγα λοιπόν ότι το πιο σημαντικό στη φλεβική ανεπάρκεια είναι να δούμε σε τι στάδιο βρίσκεται. Όταν έρθει δηλαδή ο ασθενής στο ιατρείο μας, βλέπουμε το στάδιο. Και σε αγκιοχειρουργό θα έλεγα ότι είναι σήμερα πλέον ενδεδειγμένο να βρεθεί ο ασθενής που πάσχει από φλεβική ανεπάρκεια. Έτσι λοιπόν, αφού δούμε το στάδιο, δηλαδή σε πρώτα στάδια, θα έλεγα ότι η συντηρητική αντιμετώπιση που περίπου την είπαμε πριν είναι η καλύτερη μέθοδος. Όταν πλέον η πάθηση έχει καταστεί σαφώς παρατηρητέα στην γυναίκα, να μην την πούμε ασθενή, τότε έρχεται μία πλειάδα μεθόδων, όπως σας είπα. Έρχεται η χειρουργική αντιμετώπιση, που είπαμε ότι είναι εκμοντερνισμένη. Έχουμε πολύ μικρές τομούλες. Μέσα τι από κάνετε, οποίες μυστέρι δηλαδή, κλασική χειρουργική, ανοίγεται. Συνδυασμός κλασικής χειρουργικής με λέιζερ, θα έλεγα. Μικρές τομούλες στο δέρμα από όπου αφαιρούνται οι κυρσώδεις αυτές φλέβες και βεβαίως δίδεται μνήα και στην αιτία που προκλήθηκαν, δηλαδή από ποιες φλέβες ξεκίνησε το πρόβλημα που μπορεί να μην φαίνονται εξωτερικά στο πόδι. Πάμε και τις διορθώνουμε αυτές και έτσι αντιμετωπίζουμε. Διορθώνεται την πηγή δηλαδή. Την πηγή ακριβώς για να αντιμετωπίσουμε το παλιό πρόβλημα της υποτροπής. Συχνά ακούμε γιατρέ θα ξαναβγούν οι φλέβες. Σωστά, γιατί έχουμε ξανακούσει να ξαναβγαίνουν. Αυτό είναι υπάρχει και μέθοδος που είναι μόνο με λέιζερ, σαν επιφανειακός περισσότερο. Βεβαίως, κύριε Βαγιάννη, υπάρχει και αυτή η μέθοδος, την οποία επιφυλάσσουμε σε πολύ μικρά φλεβικά στελέχη. Σχεδόν σαν ευριαγγείες περισσότερο. Σαν ευριαγγείες περισσότερο.
Και εκεί βεβαίως έχουμε επίσης πολύ ωραία αισθητικά πια αποτελέσματα. Θα σας ρωτήσω κάτι άλλο. Τα ταμεία μας τα καλύπτουν αυτά ή τα θεωρούν αισθητικές επεμβάσεις και τα μίσο... Τις θεραπείες που μιλήσαμε με λέιζερ και με σκληρητικές ενίσχυσης δεν τις καλύπτουν τα ταμεία, διότι θεωρούνται αισθητικές. Αλλά όμως την χειρουργική διόρθωση φλεβικής ανεπάρκειας σαφώς και την καλύπτει. Αν έχει κανείς κυρσούς, δηλαδή κυρσώδεις φλέβες, θεωρείται πάθηση και... Θεωρείται πάθηση, διότι είπαμε ότι έχει και κινδύνους πριν. Επομένως είναι όντως πάθηση. Υπάρχει, μου είπατε, βαριά κληρονομικότητα. Πολλές φορές το συναντάμε. Θα έλεγα ότι το 80% των ασθενών που βλέπουμε στα ιατρία μας έχουν κληρονομικό ιστορικό. Είτε έχουμε είτε δεν έχουμε. Όταν είμαστε πιο νέοι που πιστεύουμε ότι ποτέ στη ζωή μας δεν θα πάθουμε τίποτα, καλό δεν θα είναι να παίρνουμε και κάποια μέτρα για να μην μας τα πάρουν. Νομίζω ότι τα συντηρητικά μέτρα, η πρόληψη δηλαδή για τις φλεβικές παθήσεις, είναι καθοριστική. Εξάλλου, μπορεί να μην έχουμε φλεβική ανεπάρκεια στα πόδια μας και στο τέλος της ημέρας να νιώθουμε κουρασμένοι. Ή από τη μέση, γιατί αν είναι στο τέλος της ημέρας θα ξεκουραστούμε, εν πάση περιπτώσει θα περάσει. Από το μέσο της ημέρας μπορούμε να νιώθουμε κουρασμένοι. Εκεί λοιπόν έρχονται οι ελαστικές κάλτσες, που δεν είναι αυτές οι αντιαισθητικές κάλτσες που θυμόμαστε από το παρελθόν, που φόρουσαν οι γιαγιάδες μας. Κάλτσες οι οποίες βοηθούν με μνήμα συναισθητική να ξεκουράζονται τα πόδια, να φεύγει το αίμα από τα πόδια και να νιώθουμε πιο ξεκούραστοι. Βοηθάει να φοράμε πολύ καλά αθλητικά παπούτσια, να μην στριμώχνουμε τα πόδια μας σε τακούνια δυσθεόρατων υψών. Πολύ σωστή παρατήρηση. Τα υποδήματα έχουν καθοριστική θέση στα συμπτώματα που νιώθουμε. Καλά, όλα λάθος σήμερα τα έκανα. Με καφέ, με ταχώνες κανονικά αλμοδοβαρικές. Όλα λάθος τα κάνω σήμερα. Μία εξαίρεση για να προκαλέσετε την αγκιοχειρουργική, νομίζω ήταν αυτή. Θα έλεγα ότι δεν χρειάζονται βεβαίως ψηλά τακούνια, αλλά ούτε και τελείως ευθύ υπόδημα. Ένα μικρό τακούνι ξεκουράζει τα πόδια, ξεκουράζει και βοηθάει τη φλεβική κυκλοφορία. Και βεβαίως τα αθλητικά παπούτσια, αλλά να συνδυάζονται και με το αποτέλεσμά τους, που είναι η κίνηση, η γυμναστική, ακριβώς. Έτσι να μην τα έχουμε μόνο στην καρνταρόβα. Πριν σας αποχαιρετήσω, θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση προσωπικής περιέργειας, που έχει από την παρατήρηση. Σε πολλές περιοχές που έχω επισκεφθεί, στις ανατολικές χώρες, το φαινόμενο δεν υπάρχει. Πολύ σωστά. Θα έλεγα ότι η φλεβική ανεπάρκεια... Και μιλάμε για ανθρώπους σκληρά εργαζόμενους, πολλές φορές πολύ χαμηλότερου βιωτικού επίπεδου από το δικό μας. Και αυτό το φαινόμενο της φλεβίτιδας και του κυρσούτος είναι άγνωστο. Όπως σωστά το παρατηρήσατε, είναι από πολλών ετών δεδομένο ότι η φλεβική ανεπάρκεια κυρίως είναι νόσος των μεσογειακών λαών ή των Πέριξ τη Μεσόγειο κατοικούντων. Αφρικανοί, ανατολικές χώρες, ασιατικές φυλές, ειδικά Αφρικανοί και ασιατικές φυλές, είναι σπανιότατο. Γιατί? Θα έλεγα ότι στα Πέριξ τη Μεσόγειο κατοικούντα, στις χώρες αυτές, θα έλεγα ότι έχει μια συχνότητα περίπου 20-25% στο γενικό πληθυσμό. Είναι πολύ συχνό. Οικογενείς παράγοντες, κληρονομικοί παράγοντες. Γιατί παιδί μου ο Κινέζος δεν παθαίνει κυρσούς? Ναι. Είναι κάτι που τον προστατεύει. Γονιδιακή, να πούμε ότι είναι η αιτία. Πολύ πιθανόν. Μένει να ερευνηθεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με συγχωρείτε για τις συγκεντήσεις. Δηλαδή, μερικές φορές με πιάνει μανία και θέλω να μάθω όλα. Κέρδισε ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Θα κάνουμε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Γλυκιά ζωή συνέχεια σε λίγο. Υπάρχει στο απέραντο διάστημα, πότε θα εξαντληθούν οι φυσικοί πόροι, τι προκαλεί την όξινη βροχή, πώς γεννιούνται τα άστρα, γιατί τα βάθη των ωκεανών αποκαλούνται η αποθήκη του μέλλοντος, τι είναι οι τεκτονικές πλάκες της γης, πώς φαίνεται η γη από δορυφόρο. Απαντήσεις σε αυτές και σε πολλές άλλες ερωτήσεις δίνει ο μοναδικός παγκόσμιος εγκυκλοπαιδικός άτλας. Ένα συναρπαστικό έργο σε ένα μεγάλο τόμο με 400 σελίδες γεμάτες πληροφορίες, από τα όρια του διαστήματος μέχρι τα βάθη των ωκεανών. Χάρη στο μεγάλο μέγεθος των χαρτών μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ποταμούς, βουνά, ακόμα και χωριά. Στον Άτλαντα καταγράφονται όλες οι χώρες που υπάρχουν σήμερα στον κόσμο με τις σημαντικότερες πληροφορίες για αυτές. Υπάρχουν εκπληκτικές φωτογραφίες με τους πρώτους χάρτες του κόσμου, αλλά και πλήθος φωτογραφιών από δορυφόρο. Ένα ανεκτήμητο απόκτημα για κάθε οικογένεια, για κάθε παιδί. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2708-222 και ο Άτλας θα έρθει σπίτι σας στην εκπληκτική τιμή των 14.950 δραχμών. Είναι μία προσφορά της Home Direct. Γεια σου.
λέω. Πεθαίνω για αυτό το τρελοκομείο που τρέχουμε έτσι και με το λέγε, 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 λέγε. Τι να πω. Λέγε ότι είδες με τα μάτια σου, Λάζαρε. Πρώτον άργησε εγώ λιγάκι, βαφόμασταν σαν τρελή. Δεύτερον τρέχω εδώ πέρα. Αλλάζουμε πολύ. Καταρχήν, τις βγάζω το μπουφάν. Τη δίνω σε δευτερόλεπτα. Γιατί δεν θα βγω καλή με το μπουφάν. Δεύτερον, αυτό θα ταιριάζει πιο καλά πίσω μου, αν κατάλαβα καλά. Και μετά, αυτό είναι ωραίο. Και μετά. Καλησπέρα. Καλημέρα. Έχουμε μαζί μας την κυρία Ρένια Λουιζίδου. Πραγματικά έχουμε μαζί μας την κυρία Ρένια Λουιζίδου. Την κυνηγάμε από την αρχή της γλυκιάς ζωής. Δύο χρόνια. Τι να κάνω. Τι να κάνεις. Τι να κάνεις. Έχει την... Όχι, πέρσι ήταν θέμα εγκυμοσύνης που δεν πήγαινα πουθενά. Δεν ήμουνα με διάνθρωπο όσο τους διάτρωπο. Γιατί το λες αυτό. Γιατί δεν έχεις δει τη γλυκιά μας. 400 κιλά περίπου. Ήσουν γύρω στα 400 κιλά. Λοιπόν, λέγε τώρα. Όχι τόσο, δεν πήρα τόσο πολύ. 387. Ήμουν, δεν ήταν για να. Πού να πάω. Δούλευες όμως, Ρένια. Δούλευα όσο άντεξε. Πόσο άντεξες. Δούλευες στο Σύριο. Η εμφάνισή μου. Είπα ότι εντάξει, θα κάνουμε δηλαδή. Μας δούμε και πιο χοντρούς. Ναι. Ο κόσμος, τι να κάνουμε τώρα. Όχι, τι χονδρά, πάει ο χονδρός φυλακή. Πάει ο χονδρός φυλακή. Τι γίνονται αυτά τα πράγματα. Δούλευα γιατί είχα άγχος. Στην περίοδο της εγκυμοσύνης και ήθελες μου κάνει κάπου, πολύ καλό η δουλειά. Κάπου να νόμιζα ότι άμα μείνω σπίτι μου δηλαδή ότι θα σκέφτομαι μόνο αρνητικά και πιο αγχώδη πράγματα. Όλα εντάξει τώρα. Ναι, μια χαρά. Δεν είχα κανένα λόγο ιδιαίτερο να αυτό έχω ξέρω. Άγχος. Είχα από μόνη μου άγχος. Όχι, ρωτώ αν είναι εντάξει στα πολύ απλά και καθημερινά πράγματα τα οποία είναι απλώς ένα βουνό. Δηλαδή μια καριέρα, ένα σπίτι και ένα μικρό παιδάκι. Ναι. Όλα αυτά τα όμορφα, ευχάριστα καθημερινά πράγματα είναι απλώς ένα βουνό. Ακριβώς. Είναι ένα βουνό, ναι. Και νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος για να το σκαρφαλώσεις αυτό το βουνό και να το ξανακατέβεις είναι το χιούμορ και καλή διάθεση. Ναι. Κοίταξε, έχω αποφασίσει ότι δεν μπορώ να. Δεν θα τα καταφέρω δηλαδή να είμαι. Δεν ξέρω και αν θα το ήθελα, αλλά το σίγουρο ότι δεν μπορώ να τα καταφέρω να είμαι η πολύ τυπική μαμά. Αυτό που έχουμε δώσε μάθει σαν ορισμό μοντέλο. Της πολύ τυπικής μαμάς. Ξέρεις, που περνάει άπειρες ώρες με το παιδί, αν και. Ποιοτικό είναι περισσότερο το θέμα, τι κάνεις τις ώρες που περνάς με το παιδί, παρά αν είσαι εσύ που θα του αλλάξεις και τα 10 πάμπερ που θέλει να αλλάξει την ημέρα. Μπορείς να αλλάξεις τα 7, τα 3, τα 4. Μου είπε και όλες μου είπανε πρόσφατα σε μια έρευνα που κάνανε λέει, στο εξωτερικό, στην Αμερική και διαπίστωσαν ότι στην πραγματικότητα η διαφορά του χρόνου που η εργαζόμενη μητέρα ασχολείται με το παιδί της από τη μη εργαζόμενη μητέρα, σούμα δηλαδή μαζεύοντας το χρόνο αυτό, ήταν 5 λεπτά. Διότι και η μητέρα μέσα στο σπίτι με άλλα πράγματα ασχολιόταν, όχι με το παιδί. Και παρηγορήθηκα πολύ, λέω, άρα δεν είμαι. 5 λεπτά μέσα, 5 λεπτά έξω. Κάτι θα κάνουμε. Κάτι θα κάνουμε. Πιο πολύ, δηλαδή, αυτή τη στιγμή μπορώ να σου πω με ενδιαφέρει να αισθάνεται, να δώσει νέες στο παιδί μου, να αισθάνεται ασφάλεια μαζί μου και να παίζω και να το κάνω να αισθάνεται χαρούμενο. Τα υπόλοιπα, τα πολύ πιο διαδικαστικά, το φαΐ, ξέρω εγώ, αυτά τα πράγματα που δέχομαι και τη βοήθεια πάρα πολύ. Ξέρετε και σας περιμένουμε, όποιος θέλει. Της μαμάς του άντρα μου. Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι, Ρένια μου. Παίζετε σε αυτή την παράσταση, αυτή το τόσο ενδιαφέρον, κωμικό μεν, αλλά βαθύ έργο, το νηφικό κρεβάτι. Μια παράσταση για δύο με τον Νίκο το Σεριανόπουλο, που δείχνει, από ό,τι κατάλαβα, ένα ζευγάρι. Σε όλη την πορεία τη ζωή του. Από τη νύχτα που μπαίνουν με τον νηφικό, ας πούμε, και τα γαμπριάτικα. Μέχρι που γέροι εγκαταλείπουν αυτό το σπίτι που τους φιλοξένησε 40 χρόνια. Και μπαίνεις κι εσύ σε μια περίοδο τη ζωή σου, μπήκες, που είναι πολλά πράγματα καινούρια για σένα, ξέρεις. Σε όλα μπορώ να σου πω. Το φέρω λίγο. Ναι. Καταλαβαίνεις. Και ήθελα να ρωτήσω αν ξέρεις, κάθε βράδυ πηγαίνοντας αυτή την παράσταση που είναι σαν να. δύο κανονικών ανθρώπων. Πώς βάζουμε το βίντεο και τρέχει γρήγορα σε fast forward. Κάπως έτσι είναι πραγματικά. Μακάρι να είναι τόσο αισιόδοξο, γιατί για μένα είναι αισιόδοξο το φινάλε του έργου. Παρότι έχουν περάσει από τα 40 κύματα, αλλά όλες οι σχέσεις που κρατάνε τόσο καιρό. Και βλέπεις, ας πούμε, έτσι, την ακτινογραφία ενός ζευγαριού. Ναι. Πώς μπαίνουν που είναι δύο μωρά στην πραγματικότητα τη νύχτα του γάμου τους, που δεν ξέρουν την τύφλα τους από τη ζωή τους. Το οποίο, κοίταξε, στο έργο, ας πούμε, η έναρξη θα μπορούσε κανείς να πει ότι δεν είναι ακριβώς. Επειδή είναι στην αρχή του αιώνα γραμμένο το έργο. Και εντάξει, δύο άνθρωποι όταν παντρεύονται δεν είναι η πρώτη τους νύχτα μαζί. Παρ' όλα αυτά, κάποια νύχτα είναι η πρώτη σου νύχτα με έναν άνθρωπο. Και αυτή, όσο και αν
απελευθερωθούμε. Πάντα η πρώτη νύχτα έχει την αμηχανία, έχει τρακ, έχει αγωνία. Έχει μια μεγάλη φωτεινή επιγραφή εδώ που λέει «Είμαι χοντρή». Ναι. Και όχι μόνο, είμαι άχαρη. Είμαι άχαρη, δεν ξέρω τι να κάνω, ναι, σβή στα φώτα και τέτοια. Και πάντα υπάρχουν αυτές οι αναλογίες και βλέπεις τελικά ότι όσα χρόνια και να περάσουν, τα πράγματα που βιώνουν δύο άνθρωποι μαζί, έχουν τα ίδια ερωτηματικά, ας πούμε, «Μ' αγαπάς», «Μου είσαι πιστός», «Σ' αγαπώ». «Σ' αγαπώ». Και ένα άλλο που ήθελα να σε ρωτήσω, την παράσταση δεν έχω προλάβει να τη δω με εσένα και τον κύριο Σεργιανόπουλο, θα τη δω γιατί νομίζω θα εξαντλήσετε το Μάιο. Όχι, δεν θα τον εξαντλήσουμε. Κοίτα, ούτε πήραμε εμείς την απόφαση να συνεχίσουμε του χρόνου. Α, μάλιστα. Οπότε δεν υπάρχει λόγος μες στη ζέστη, ας πούμε, να το τραβήξουμε πέρα από αφού έχετε ραντεβού όλη την επόμενη σεζόν. Μέχρι την Κυριακή, λοιπόν, παίζουμε στο Και ήθελα να σε ρωτήσω. Βλέπεις, λοιπόν, αυτή την ιστορία των ανθρώπων και του ζευγαριού παράλληλα. Και βλέπεις πόσο η χαρά έρχεται μαζί με την καρπαζιά, με τη σφαλιάρα. Ναι. Και ξέρεις, ενώ περνάμε όλη μας τη ζωή μας και είμαστε νέοι, είμαστε ερωτευμένοι, έχουμε τα παιδιά μας. Και ξέρεις ότι κάπου στην πορεία δεν γίνεται να μην κάτσει μια στραβή, ας πούμε. Δεν γίνεται. Πώς είσαι προετοιμασμένη για τα αρνητικά της ζωής σου? Τίποτα δεν μπορείς να κάνεις. Το μόνο που μπορεί κανείς να σκέφτεται, υποθέτω, είναι ότι όλες οι δυσκολίες, αφενός μπορείς να πάρεις δύναμη από αυτές, παρά να σταθείς στο κομμάτι της, που είναι το λούκι. Ναι, μπορεί να βγεις από αυτό, την κρίνια, ναι, μπορείς να βγεις πιο δυνατός από αυτό και να σκεφτείς ότι η χαρά που περιμένει μετά από αυτό, γιατί είναι ένα κύκλος, θα τη ζήσεις και θα τη βιώσεις με πολύ πιο έντονα μετά. Αν υπήρχε μια φράση από το έργο αυτό, μπορεί να είναι και του Σεργιανόπουλου, να μην είναι δική σου, που να τη διάβασες ή να τη λες κάθε βράδυ και να σου χτυπάει μια ευαίσθητη χορδή, ποια θα ήταν? Έτσι να σου κάνει ένα κλικ, γιατί είναι πολύ ανθρώπινα γραμμένο. Κοίταξε, είναι πολλές. Είναι πολλές. Έχουμε πολύ ώρα. Έτσι, μια μεγαλύτερη ευαισθησία, παρότι απέχω αρκετά ακόμα από την ηλικία αυτή. Λίγο πριν τελειώσει το έργο, που αυτή παίρνει μια κλιμακτηριακή κρίση. Δηλαδή, σαλτάρει η γυναίκα. Σαλτάρει κανονικά και νομίζω ότι αυτό δεν αγαπάει. Ότι αυτή δεν τον αγαπάει, τη φλερτάρει. Ότι έχουν τελειώσει, ας πούμε. Ναι. Έχει κολακευθεί και όλα αυτά. Και νομίζω ότι αυτό το κομμάτι. Σου λέω, παρότι ακόμα εντάξει, δεν έχω σχέση με αυτήν την ηλικία, αλλά νομίζω ότι είναι μια πολύ ευαισθητική για τις γυναίκες. Ίσως θα έλεγα αυτό το ένας άντρας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει μέχρι τα 70 του. Και μια γυναίκα όχι. Αυτό ξαναπέστε. Ίσως αυτό, δηλαδή, ίσως γιατί το έζησα κατά μία έννοια. Πρόσφατα που χρειάστηκε, ας πούμε, να πάρω πια την απόφαση, αν θέλω ή δεν θέλω να κάνω παιδί. Και άρχισα να σκέφτομαι ότι είναι θέματα χρόνου που μας ορίζουν σε αυτό ότι το πράγμα. Ότι ένας άντρας μπορεί ανετότατα στα 70 χρόνια να γίνει. Και σκεφτόμουν με τον άντρα μου που δεν χρειαζόταν να την πάρει αυτή την απόφαση όσο πιεστικά, ας πούμε, έπρεπε να την πάρω εγώ. Ο κοινωνικός σου περίγυρος και περιβάλλον, οικογένεια και αυτά, σου έβαλε κάπου λίγο την ιδέα ότι, Ρένια μου, τώρα που μεγάλωσες, έχεις κάνει οικογένεια. Απολύτως. Δηλαδή, έφαγες pressing, ας πούμε. Περισσότερο, κοίταξε, και οι γονείς είναι οι άνθρωποι που το ζητάνε γιατί θέλουν εγγόνι, το ζητάνε με τον καλό και μαλακό τρόπο. Αυτό που εγώ τουλάχιστον αισθανόμουν πάρα πολύ πιεστικό είναι κοινωνικό. Δηλαδή, από την ώρα που παντρεύεσαι και μετά, είναι σχεδόν απίθανο να πας σε ένα μέρος κάπου να πιεις ένα καφέ και να μην σου πούνε και πότε θα κάνεις, λοιπόν, ένα παιδάκι. Άντε. Είναι σχεδόν απίθανο, δηλαδή. Δεν το φανταζόμουν με τίποτα αυτό το πράγμα. Εμείς παντρευτήκαμε για πλάκα, έτσι, γιατί θέλαμε να παντρευτούμε. Πολύ καλός λόγος να παντρευτείς. Ναι, έτσι, ένα πολύ ωραίο πάρτι, ένα ωραίο κλείσιμο του ματιού ανάμεσά μας, ότι μαζί σου θέλω να ζήσω. Και ξαφνικά ένα πρεσάρισμα κοινωνικό. Και ξαφνικά άλλαξε αυτό. Και έγινε ότι, τι γίνεται, γιατί δεν κάνετε ένα παιδί, πώς πάνε τα πράγματα. Hello, άσχετοι άνθρωποι. Ναι, και ξέρεις, έως επιθετικά μπορείς να αντιδράσεις, μερικές, δηλαδή, ναι, σε αυτό, ναι, ότι και σένα τι σε κόβεται, ας πούμε. Έχεις αλλάξει και συμπεριφορές. Λόγω του παιδιού. Λόγω του σχήματος. Ποια κυρία. Ποια κυρία. Ποια κυρία. Κυρία Λουιζίδου. Όχι, καμία σχέση. Δεν άλλαξε. Ζούσαμε ήδη μαζί με τον Θάνο, με τον άντρα μου.
ήμασταν ό,τι κάναμε πριν κάνουμε και αφού παντρευτήκαμε. Αν θέλεις στο δρόμο να πλακωθείς με έναν ο οποίος έχει κλείσει στο φανάρι, συμπεριφέρεται φρικτά και θέλεις να τον αρπάξεις από το λαιμό, θα το σκεφτείς δυο φορές, μα είμαι μια κυρία, μια μανούλα. Όχι, ούτε κατά όχι. Διάνοια. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ούτε κατά διάνοια, όχι. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι. Τι οικιακές ασχολίες κάνεις που σε ευχαριστούν? Είσαι καθόλου του σπιτιού? Είμαι λίγο της μαγειρικής, προσπαθώ δηλαδή. Και μέσα στο σπίτι έχω τη δική μου άποψη για το τι μ' αρέσει να ασχολούμαι. Ας πούμε, μ' αρέσει να καθαρίζω μόνο μπάνια. Δεν μ' αρέσουν τα άλλα. Μ' αρέσει τα κυπουρικά. Α, ναι. Ναι, πολύ τρελαίνω. Πιάνουν και τα χέρια σου, πρέπει να έχεις και ταλέντο. Τι να σου πω. Ξέρω εγώ, μου ζουν τα φυτά που αναλαμβάνω. Είσαι πολύ τυχερή. Μ' αρέσει αυτό. Πού θα περάσει το καλοκαίρι σου, Ρένια? Θα κάνω τουλάχιστον 2-2,5 μήνες long play διακοπές. Long play. Όλων των ειδών. The club version. Δεν μπορώ, δηλαδή έχω περάσει ένα φοβερά πιεσμένο και κουραστικό χειμώνα. Η παράσταση αυτή είναι και για μένα η πρώτη φορά που αναλαμβάνω τόσο πολύ μεγάλη ευθύνη σε μια παράσταση. Γιατί είναι δύο άνθρωποι μόνο, δύο σούπερ πρωταγωνιστικοί ρόλοι. Είναι και σωματικά κοπιαστική για μας. Αλλά είναι τώρα μια παράσταση η οποία δεν έχει ούτε δευτερόλεπτο, ας πούμε, που μπορείς να αφαιρεθείς. Από πού είσαι, Ρένια? Θεσσαλονίκη. Ήρθες στην Αθήνα νωρίς, έζησες εκεί. Ήρθα αμέσως μόλις τέλειωσα τη σχολή. Τέλειωσα το κρατικό Βόρειο Ελλάδος και ήρθα αμέσως εδώ. Για να αυτό. Το επιθυμείς ποτέ, θα επέστρεφες? Επιθυμώ τη Θεσσαλονίκη σαν τοπίο. Σαν πόλη δηλαδή. Την ζωή που θα έκανα στη Θεσσαλονίκη δεν νομίζω, με την έννοια ότι μ' αρέσει πάρα πολύ η δουλειά μου. Γι' αυτό και δεν διανοήθηκα σε σχέση με το παιδί, ας πούμε, να την αφήσω. Γιατί την αφήσω. Πραγματικά αγαπάω πολύ. Είναι αυτό κομμάτι που του εαυτού σου και τέλειω το θέμα. Δηλαδή είμαι εγώ. Δεν θα ρίξω. Έχω πει ποτέ δημοσίως ή ιδιωτικός πόσο καλή ηθοποιός πιστεύω ότι είσαι. Όχι. Και πόσο πάρα. Θα σε φέρω σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Γίνω παντζάρι. Ετοιμάζομαι να σε κάνω χάλια. Σε βλέπω σε δουλειές και μάλιστα τηλεοπτικές που ξέρω ότι γυρίζονται γρήγορα, με άγχος, δεν προλαβαίνεις να κάνεις και αυτά που θέλεις. Και κάθε χρόνο που περνάει βελτιώνεσαι τόσο περισσότερο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν υπήρξες ποτέ κακή ηθοποιός, αλλά είναι εντυπωσιακό το πόσο πάρα πολύ βελτιώνεσαι. Τι κάνεις, κάνεις μαθήματα? Όχι, μην γελάς. Στο εξωτερικό οι πολύ επιπειραμένοι ηθοποιοί. Το ξέρω ότι κάνουν και πολύ καλά κάνουν. Σπουδάζουν ακόμα. Συνεχίζει, όσο περνά τα χρόνια, μου αρέσει ακόμη πιο πολύ αυτή η δουλειά. Δεν την έχω απορώνεσαι δηλαδή. Δεν την έχω βαρεθεί καθόλου. Έχω μια πειθαρχία πια στη δουλειά και μια συνέση επαγγελματισμού που δεν την είχα μικρή, γιατί δεν καταλάβαινα τι σημαίνει. Είμαι φαντάρος στη δουλειά. Πεθαίνω να σε δω να κάνεις δραματικά πράγματα. Και το νηφικό κρεβάτι είναι μια αφορμή, ναι. Γιατί έχει και στιγμές πολύ άγριες σχεδόν συναισθηματικά. Πεθαίνω να σε δω να κάνεις δραματικά και πράγματα. Και εμένα μ' αρέσουν. Μ' αρέσει γενικώς. Δηλαδή, όμως που είσαι κωμικός, αξεπέραστη. Έχω τη βίδα ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο κομμάτι της γοητείας αυτής της δουλειάς. Δηλαδή να κάνεις μία εναλλαγή και γι' αυτό τρελαίνουμε και τις παραστάσεις όπως ήταν η Τρομερή Γωνή στο Βρετάνιο, όπως είναι και το νηφικό κρεβάτι, που μέσα σε μία κωμωδία υπάρχουν δραματικά στοιχεία. Αυτό το να το γυρίσεις δηλαδή. Και να βγει γέλιο, κλάμα γέλιο. Μ' αρέσει φοβερά. Μ' αρέσει φοβερά. Όπως η ζωή μας δηλαδή. Κλάμα γέλιο. Γιατί είσαι των εκρήξεων ως Ρένια. Είσαι, ας πούμε, ζηλιάρα, φωνακλού. Έχω τρομακτική. Δεν ξέρω αν υπομονή, ανοχή. Δηλαδή... Α, είσαι λίγο γκουρού μέχρι ένα σημείο. Ναι, αλλά οι άλλοι δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Όταν όμως σε κραγώ, δεν παίζεται. Και συνήθως χάνω και το δίκιο μου, γιατί κάθομαι τόσο πολύ και ανέχομαι. Δηλαδή δεν προειδοποιώ τον άλλον ότι κοίταξε τώρα, ας πούμε... Έρχεται η Αρμαγεδόν. Έχεις ξεπεράσει το όριο, ας πούμε. Δεν το κάνω καθόλου αυτό. Και γίνεται ξαφνικά η έκρηξη. Οι άλλοι βεβαίως, επειδή βολεύονται σε αυτό, νομίζουν ότι... Εντάξει, δεν πειράζει. Θα μπορούσες να κάνεις κάποια άλλη δουλειά. Αμέ. Δηλαδή, παρότι μου αρέσει αυτή η δουλειά. Όταν ήσουν πιο μικρή, τι εναλλακτικές? Κτηνίατρος. Θα έκανα με πολύ μεγάλη μου ευχαρίστηση οτιδήποτε έχει να κάνει με ζώα. Από το να τα φροντίζω απλώς σε κάποιο ξενοδοχείο με τη φίλη μου την Τζόι στην Ευίδη, ονειρευόμασταν ότι όταν μεγαλώσουμε και
δεν θα είμαστε ηθοποιοί, θα έχουμε ένα ξενοδοχείο σκύλων, ας πούμε, και θα φιλοξενούμε ζώα. Η Joyce και εσύ, για ζογκλέρ το σκεφτήκατε ποτέ? Όχι, δεν έχω τέτοιες ικανότητες. Δεν ξέρω αν η Joyce έχει ξυπνήσει, αλλά θα ήθελα παρακαλώ να δούμε μαζί το επόμενο βίντεο. Μη μας φύγεις, περίμενε λίγο. Δεν το εννοώ αυτό με το ζογκλέρ. Δεν είναι άσχημη δουλειά, αλλά πρέπει να μπορείς. Θα δούμε αν μπορούμε. Για να δω αν μπορώ. Are you ready, Boots? Start walking. Δεν έχεις μόνο εσύ, Ρίκα, καλή παρέα στο στούντιο, αλλά έχουμε και εμείς εδώ. Λοιπόν, βρισκόμαστε στην εκκλησία της Καπνικαρέ, εδώ στο κέντρο της Αθήνας, στην Ερμού, παρέα με τον Αλέξανδρο, τον Χρήστο και τον Θάνο. Τα παιδιά κάνουν τζόκλιν ή αλλιώς χίκο στα ταϊλανδέζικα. Χίκο. Παιδιά, πώς ασχοληθήκατε, μιας και στην Ελλάδα δεν έχουμε και πολλά παιδιά που να ασχολούνται με αυτό το χόμπι. Συνήθως ένας βλέπει από τον άλλον. Εγώ συγκεκριμένα είχα δει αυτόν τον τύπο μια φορά στο Πειραιά και έπαιζε και από τότε είχα κολλήσει και εγώ και άρχισα να παίζω σιγά σιγά. Εγώ άρχισα μέσα από παρές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ άρχισα μέσα από παρές, μέσα από φίλους. Το juggling είναι ένα μικρόβιο το οποίο είναι μεταδοτικό. Ο ένας δείχνει στον άλλον. Δεν έχουμε κάποιον δάσκαλο. Είμαστε όλοι αυτοδίδακτοι. Θάνο, εσένα πώς σου μπήκε το μικρόβιο να ασχοληθείς? Εγώ βασικά είδα τον Αλέξανδρο που είδε τον Χρήστο και κάπως έτσι ξεκινήσαμε σιγά σιγά. Τι προβλήματα έχετε αντιμετωπίσει, μιας και αυτό που κάνεις είναι όλο στον δρόμο? Δεν είναι όλο στον δρόμο. Η ειδικότητά μας χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, στο θέατρο δρόμου και στο βαριετέ. Βέβαια το βαριετέ έχει εκλείψει τα τελευταία χρόνια, γιατί βαριετέ δεν είναι μόνο η ζογκλέρ, είναι ταχυδακτυλουργοί, είναι μίμοι, είναι ακροβάτες, είναι κωμικοί, είναι πάρα πολλοί σε αυτό το χώρο. Βέβαια τα αναψυκτήρια μπορώ να πω, που έχουν λείψει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, δεν μας αφήνουν να αναδείξουμε το ταλέντο μας. Και έτσι οι πιο πολλοί από εμάς καταφεύγουμε σε έξω χώρες για να μπορέσουμε και να δούμε πράγματα, να μάθουμε πράγματα, να μοιραστούμε αυτό που ζούμε και με άλλους ανθρώπους, γιατί το juggling πρώτα απ' όλα είναι επικοινωνία και όχι παίζουμε. Κάποια περίεργη αντίδραση? Όταν έκανα κάτι καλό, όταν έκανα παιδικά πάρτι κλόουν μια φορά, μια αντίδραση ενός πιτσιρικά ήταν που παρακαλούσε τη μαμά που του το κλοουνάκι να κοιμηθεί απόψε το βράδυ σπίτι. Καλά, γενικώς βλέπεις διάφορες αντιδράσεις. Από πόσο χρόνο μπορείς να ασχοληθείς με το juggling? Από 7 και πάνω, συνήθως. Τουλάχιστον στο εξωτερικό τα περισσότερα, οι περισσότεροι πιτσιρικάδες βλέπεις δηλαδή παιδιά 8-9 χρονών με 4 και 5 κορίνες. Στην Ελλάδα δεν το βλέπεις αυτό, αλλά... Χρήστο, εσύ από πότε ξεκίνησες να ασχολείσαι? Ξεκίνησα στα 17 μου. Πιστεύω ότι έχω μια σταθερή πορεία σαν ζογκλέρ. Γενικώς όλοι οι ζογκλέρ έχουν απαιτήσεις από τον εαυτό τους και συνέχεια θέλουν να ανεβαίνουν, συνέχεια level, συνέχεια να ανεβαίνουν, να προχωράνε, να μαθαίνουν καινούργια πράγματα. Βέβαια θα βάλω ένα ρητό ότι όποιος βιάζεται σκοντάφτει. Γι' αυτό το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να κάτσουμε και να μάθουμε αυτά που θέλουμε, αυτά που πρέπει να μάθουμε και όχι να προχωράμε από το δεύτερο σκαλί στο πέμπτο σκαλί κοινώς. Ένα σχόλιο δικό μου, το ότι ας αρχίσει ο κόσμος λίγο να το βλέπει θετικότερα. Δεν είναι τσίρκο, δεν είναι καραγκιουζιλίκι, είναι μια μορφή τέχνης, μας ψυχαγωγεί, ας το κάνουν και αυτοί. Η φράση κλειδί στο βίντεο που παρακολουθήσατε ήταν «Έχω μια σταθερή πορεία σαν ζογκλέρ». Που δεν υπάρχει αυτή η φράση, ξέρεις, είναι σουρεαλιστική από μόνη της. Σουρεαλιστική. Η Ρένια λέει δεν θα μπορούσε να γίνει γιατί... Για δημόσιος κίνδυνος θα ήμουν εγώ. Είμαι φωτιές αυτά και... Είμαι πάρα πολύ αδέξια. Την κρέπα δηλαδή τη γυρίζεις, το τηγάνι να έρθει τούμπα. Ούτε διανοούμε να το κάνω, πάει το σπίτι μου άμα το κάνω. Μαζί με την κρέπα. Δεν είμαι εγώ για τέτοια. Εγώ θέλω μεγάλα, σταθερά αντικείμενα μόνο χωρίς, να σχολεί. Χωρίς επικίνδυνες γωνίες. Ναι, δεν είμαι, όχι, δεν είμαι. Να σου πω κάτι. Είσαι μια πολύ ωραία γυναίκα. Καλέ, τι δεν, έπαιξε, δεν έπαιξε στο χαρτί της ομορφιάς. Από μικρή που ήσουν.
πιτσιρίκα, δεν είπα ότι σε πήραν τα χρόνια. Δεν έπαιξε το χαρτί του σεξι. Ποτέ. Ναι, δεν έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου ή είχα προείχαν άλλα πράγματα. Ποτέ μου δεν αισθάνθηκα ούτε ωραία ούτε σεξι ιδιαίτερα. Πέραν δηλαδή ιδιωτικότερων στιγμών. Για προσωπική κρίση που λένε. Ουδέποτε βγήκα στον δρόμο και να πω ότι σήμερα νιώθω σεξι. Ποτέ δεν μου συμβεί αυτό το πράγμα στη ζωή μου. Απ' την άλλη, πάντα έβλεπα και αυτό νομίζω είναι, δηλαδή ήταν αντικειμενική, πώς είναι, αίσθηση των πραγμάτων. Πάντα έβλεπα ότι, εντάξει, είμαι συμπαθής και κάπως νόστιμη, αλλά δίπλα μου ήταν πάντα άλλες που ήταν πάρα πολύ καλύτερες από μένα σε αυτό. Δεν είχε κανένα νόημα. Το ξέρεις ότι αυτό είναι ψυχολογικό. Να ανταγωνιστείς ότι εσύ είσαι πάρα πολύ καλύτερες από όλες, τις τρως όλες λάχανο. Πόσο πολύ να το πιστέψεις, άμα είναι κουκλάρες, δίπλα σου δίμετρες, αδύνατες. Μα ένα κλικ. Εσύ που το πιστεύεις. Του μυαλού. Και είχα πάντα την αίσθηση ότι μπορεί να γίνεις και λίγο γραφικός, ας πούμε, αν πλασάρεις πάρα πολύ ένα τέτοιο. Ναι, αν δεν ταιριάζει στο χαρακτήρα σου. Ειδικά αν δεν ταιριάζει και στο χαρακτήρα σου και δεν το έχεις, ας πούμε, σαν πω. Και πρέπει να το υποστηρίζεις και με άποψη ζωής τώρα αυτό, ε. Αυτό ξέρεις τη δουλειά, τη μεροκάμα το έχεις. Πολύ μεγάλο. Πρέπει να ξυπνάς έτσι το πρωί. Δεν μπορεί να ξυπνάς με τη φόρμα και το κλάμερ, ας πούμε, και μετά να γίνεσαι θεά. Όχι, δεν γίνεται. Πρέπει να ξυπνάς. Με ένα ensemble, κάτι. Με ένα το σύνολο. Και μια κόμωση, στοιχειώδη. Πώς είναι τα μαλλιά σου το πρωί, Τρελοκομείο. Τρελοκομείο, έτσι. Ωραία, ναι, εντάξει, με να μ' αρέσει. Γιατί ποιο ξυπνάει αλλιώς, ρε παιδιά, δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Εγώ νομίζω ότι η Βίκυ Καγιά ξυπνάει έτσι το πρωί. Κοίταξε, όπως τώρα είναι. Και λίγο έτσι να ξυπνάει δεν πειράζει, γιατί είναι το υπόλοιπο που... είναι το υπόλοιπο και ψωνίζεις, είσαι των ρούχων, της κοκεταρίας, της φιλαρέσκια. Πιο πολύ μανία έχω να τα ψωνίσω παρά να τα φορέσω. Παρά να τα φορέσω. Τον τελευταίο καιρό, με συγχωρείς, πνίγηκα, μου το είπε ο γιατρός. Τον τελευταίο καιρό βλέπω ότι και στον χώρο τον καλλιτεχνικό, όχι μόνο της μόδας, γίνεται μια σιωπηλή κούρσα ανταγωνισμού. Για το ποια θα κυκλοφορήσει στο πάρτι με το πιο ακριβό, αν θέλεις, ναι. Ή φοβερά καινούριο ή πανάκριβο extreme σύνολο. Και μερικές φορές σοβαροί άνθρωποι τώρα σου μιλάω που ξέρουν τη ζωή, μου λένε ότι αυτό είναι ένα παιχνίδι που άμα είσαι στη δημοσιότητα πρέπει και να το παίζεις. Κοίταξε, στο βαθμό που εγώ το έχω καταλάβει είναι ότι ναι, δεν μπορεί. Όταν ας πούμε ξέρεις ότι άμα πας κάπου καλεσμένος και θα σε βγάλουν φωτογραφίες, θα είναι σε λίγο αμήχανα να πας... Άλλους τόσο, ας πούμε. Ναι, ή ξέρω εγώ, ξέρω ανθρώπους στη δουλειά που το έχουν αντιμετωπίσει με απόλυτη περιφρόνηση. Αδιαφορία και περιφρόνηση. Η Δήμητρη, και με μαγκιά τους και πολύ τους παραδέχομαι. Λέμε, η Δήμητρη, από εδώ που δεν τη νοιάζει καθόλου τη Δημητρούλα. Δεν τη νοιάζει, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Πέρα από αυτή την υποχρεώνουν να το κάνει τη γυναίκα, ας πούμε. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι η φιλαρεσκιά μου δεν είναι έστω τόσο λίγη, ώστε θέλω να πάω να είμαι κάπως καλό. Να μην αυτό είμαι σαν. Λες είναι κάτι φυσιολογικό και λογικό. Υπάρχει όμως και το κεφάλαιο. Πέραν τούτου. Ζω για να ψωνίζω ή ζω για να ντύνομαι. Καθόλου. Καθόλου. Δεν μπορώ ούτε να μπω στο αυτό, αν το έχω ξαναφορέσει αυτό ή αν είναι τάδε μάρκα, ας πούμε. Κυρίως αν και είναι αγνωρίσιμο δε κιόλας, γιατί πρέπει να φαίνεται ότι είναι και τάδε μάρκα. Δεν εδώ αρκεί. Πρέπει να είναι. Τα ξεκινάει όχι, καθόλου δεν έχω μπει σε αυτό το τρίπ. Καθόλου. Δηλαδή μου φαίνεται ότι δεν τελειώνει πουθενά αυτό το πράγμα. Καταρχήν το βρίσκω όλο μαζί όταν ξεπερνάει, ας πούμε, της καθαρά αισθητικής το θέμα, τελείως μάταιο και... Τρελό τελείως, δηλαδή μου φαίνεται ότι είναι κινέζικο. Καλά, είδα μια κυρία χτες που ήταν. Δηλαδή, ό,τι βλέπουμε στα περιοδικά που είναι τρομερά μόδα, τα φορούσε όλα μαζί. Μπορώ να την περιγράψω. Μάμε. Θα πάθεις πλάκα. Είναι λοιπόν φέτος στη μόδα λίγο τα φιδέ. Ναι. Να έχει κάτι σαν φιδάκι. Φορούσε λοιπόν πολύ ωραίες. Ήταν και στη μόδα και είναι και στη μόδα λίγο τα καουμπόικα. Φορούσε λοιπόν μπότες με πάρα πολύ ψηλό τακούνι στιλέτο, όλος φίδης. Φορούσε τζιν. Με πάρα πολλά ρουμπίνια, διαμάντια και ντυμένα. Και πάνω από αυτό το τζιν φορούσε μια άλλη καουμπόικη ζώνη σταυρωτή από αυτή που βγαίνουν τα φυσεκλίκια. Ναι, ναι. Και πάνω από αυτό φορούσε ένα δερμάτινο που είναι και αυτά και ντυμένα με καρφιά και αυτά. Και ήταν ενδιαφέρον. Δεν ξέρω, ενδιαφέρον από ποια, από κοινωνιολογική απόψη. Να σου πω κάτι, εμένα ας πούμε είναι τελείως αντίθετη η λογική μου σε αυτά. Δηλαδή, εγώ όταν δω ένα σετ πάνω κάτω δεν μ' αρέσει. Θες να το σπάσεις. Θέλω να το σπάσω αυτό, να βάλω. Γενικά μου φαίνεται ότι είναι λίγο λυπητερό όταν βλέπεις ότι κάποιος έχει κάνει τρομακτική προσπάθεια για να εμφανιστεί στον κόσμο. Γι' αυτό δεν συμπαθώ πάρα πολύ και τα πολύ στημένα μαλλιά, το πάρα πολύ μακιγιάζ. Αυτό το έστω και τάχα μου τυχαίο, λίγο το.
Ναι, το επιτηδευμένο ανεπιτήδευτο. Κάτι έριξα πάνω μου και βγήκα. Ναι, είναι λίγο πιο. Δεν είναι, είναι πολύ πιο γοητευτικό και χαριτωμένο. Είναι πιο καλό. Είναι δηλαδή αυτό το. Δεν ξέρω πώς βγήκα τόσο νόστιμη σήμερα από το ναι, σπίτι. Δεν ξέρω, έτυχε ο Θεός. Θέλω να επιστρέψουμε στα επαγγελματικά σου. Για να επιστρέψουμε. Και να σου πω ότι εκτός από το νηφικό κρεβάτι που και εσύ θα το θεωρείς ένα σταθμό και μια κατάκτηση και μια επιτυχία. Σαφώς, γιατί. Μου εμπιστεύτηκαν από τον Αλέξανδρο Τωρίγα και τον Δημήτρη τον Αποστόλ που έχουν κάνει τη διασκευή. Ψιλοφοβήθηκες, λες, όχι, μήπως να πω όχι. Σκέφτηκες να πεις και όχι. Ναι, μήπως να τα βγάλεις πέρα. Μέχρι και τους επιχειρηματίες, δηλαδή τους οικογένεια Λεμπέση, μου εμπιστεύτηκαν ένα πράγμα που ήταν πάρα πολύ μεγάλο, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Παρότι είχα παίξει πρωταγωνιστικούς ρόλους τα τελευταία χρόνια. Αλλά αυτό είναι, ναι. Αντί να έχεις έναν όροφο, έχεις μια πολυκατοικία. Και μέχρι το σημείο που σκέφτηκα ότι φοβάμαι να το κάνω. Για να μην εκτεθείς καλλιτεχνικά ή για να μην προδώσεις κάποιους ανθρώπους. Και, για, τα δύο και για τα δύο μαζί. Και για τα δύο μαζί. Μήπως, ας πούμε, δεν είναι ώρα. Μετά σκέφτηκα ότι όχι, είμαι 13 χρόνια ηθοποιός. Ότι και στο κάτω-κάτω... Σημαδιακό νούμερο. Ναι. Και στο κάτω-κάτω πρέπει αν είναι να τα φας τα μούτρα σου για να ξέρεις και εσύ ο ίδιος. Ποιο είναι το βεληνικέ σου. Πω, δηλαδή πήρες, ας πούμε, και το ρίσκο, λες, άντε, ίσως και να φάω τα μούτρα μου. Μπορούμε όλο στην ασφάλεια να είμαστε όλοι μαζί. Βέβαια. Δηλαδή, θα έπρεπε να το μάθω κι εγώ ίδια, αν μπορώ να σηκώσω. Πες μου μια φορά που έχεις φάει τα μούτρα σου επαγγελματικά. Εγώ δεν θυμάμαι δική σου καμία. Όχι, δεν μπορώ να βρω μία με την έννοια ότι, ας πούμε, απέτυχα παταγωδός. Από κάθε τι πήρα. Κάποιες απογοητεύσεις, κάποια σύμ, κάποια ναι. Πλήνη, κάτι. Ακόμα και σε παραστάσεις που φαντάζομαι ότι έπρεπε να είμαι καλύτερη. Καταλαβαίνω ότι την εποχή που έπαιξα σε αυτές τις παραστάσεις ή σε αυτά τα σύριαλ ήταν χρήσιμο αυτό που έμαθα εκεί για να παίξω καλύτερα την επόμενη. Και θέλοντας τελειώνοντας, επειδή είμαστε και τηλεόραση, θέλω να σε ρωτήσω πότε θα... Είναι ένα μικρό τετράγωνο κουτάκι που το λένε τηλεόραση και καμιά φορά έχει σύριαλ μέσα και... Κοίταξε, συζητάω κάτι που για μένα μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον για του χρόνου. Κομμωδία. Κομεντή θα έλεγα. Κομεντή θα έλεγες. Το ρομαντικό του κιόλα. Α, θα έχει έρωτες μέσα. Θα έχει έρωτα, ναι. Γιατί είναι λίγο διαφορετικό, δηλαδή, ξέρεις, έχω αυτή την ανάγκη λίγο να ανανεώνω, να ανανεώνω τον εαυτό μου. Και δηλαδή, το κάνεις και πολύ έξυπνα, γιατί εκεί που πιστεύουμε ότι σε ένα ρόλο, να, αυτή είναι η Ρένια, ή το παλιό αστροπελέκι, η καινούργια, ας πούμε, εσύ. Δηλαδή, ας πούμε, μετά τους Παντρεμένους που ήταν μια πολύ προσγειωμένη έτσι, και λογική προσωπικότητα και συγκαταβατική. Διάλεξα φέτος να παίξω ένα ρόλο που είναι πάρα πολύ τρελή και πάρα πολύ καρτούν και πάρα πολύ χύμα. Τώρα λέω να μην κάνω, ας πούμε, μια κομμωδία έτσι στουντίου με τρεις κάμερες και ένα σκηνικό. Να είναι λίγο... Θα ήθελα να κάνω κάτι πιο σύνθετο, ας πούμε, από κινηματογράφησης πλευρά. Ένα μονοκάμερο με σε φυσικούς χώρους και αυτά και ένα ρόλο λίγο πιο άλλης κατηγορίας. Νομίζω ότι το έχω βρει. Ρένια Λουιζίδου, η γυναίκα λάστιχο, η γυναίκα νηφικό κρεβάτι, όχι κρεβάτι, ναι, ξέρεις, εννοώ. Ναι. Σκέψου να σου πει κάποιος, Ρένια μου, είσαι πολύ καλή στο κρεβάτι. Αν μου το πει φέτος, πάει καλά, μήπως το πει σε δύο χρόνια που δεν θα παίζεται. Πάει καλύτερα, πάει ακόμα καλύτερα. Ευχαριστούμε πολύ, να είσαι εγώ καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία και ραντεβού την επόμενη σεζόν πάλι με το νηφικό κρεβάτι. Τι σχολάσαμε! Βέβαια, καιρός ήτανε. Αύριο μαζί λίγο μετά τις 10. Γλυκιά ζωή. Καλημέρα σας.